ξεκίνησε μάλλον. Γιατί είναι η πρώτη συζήτηση, η πρώτη παρουσίαση που γίνεται στο 14ο Φεστιβάλ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας εξαιρετικούς ομιλητές και να κάνουμε μια, πιστεύω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για δύο πολύ σημαντικά graphic novels, δύο πολύ σημαντικά σύγχρονα αφηγήματα εικονογραφημένα, το Mouse και το V for Vendetta. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα παρουσιάσω τους τρεις ομιλητές. Είναι ο κ. Σάββας Μιχαήλ, συγγραφέας. Είναι ο κ. Μανώλης Αρκολάκης, ο οποίος είναι συγγραφέας και ιστορικός. Και είναι και ο Αβραάμ Κάου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός μας και πολύ αγαπητός ερευνητής, ακαδημαϊκός, έτσι κι αλλιώς, και συγγραφέας ο ίδιος, και κάνει και ο ίδιος κόμιξ. Θα μας μιλήσουν με τη σειρά, πρώτα απ' όλα για το Mouse, που και ιστορικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, γιατί καταπιάνεται μια πάρα πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική στιγμή και μια μεγάλη ντροπή του ανθρώπινου γένους, που είναι, εν πάση περιπτώσει, η γενοκτονία των Εβραίων. Και μετά ο Αβραάμ θα μας μιλήσει για το V for Vendetta και θα δούμε κάποια πράγματα που είναι κοινά. Το μόνο που θα πω εγώ σαν ξεκίνημα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι έχουμε γύρω μας, τι αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα και πόσο αυτά τα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε δεν είναι καθόλου άσχετα με αυτά που έγραψαν το 1990 και τη δεκαετία του 90 αυτή η δημιουργή. Ο λόγος λοιπόν στους ομιλητές. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε ένα φεστιβάλ που τόσο αγαπάμε όλοι και εγώ προσωπικά, χρόνια πια τώρα. Και ακόμα περισσότερο γιατί θα έχω ευκαιρία να πω δύο λόγια για ένα από τα κόμιξ εκείνα με τα οποία έχω συνδεθεί ποικιλοτρόπως. Γιατί είμαι και ο μεταφραστής στα ελληνικά του πρώτου μέρους του Mouse. Και υπάρχει και μια άλλη σχέση ανάμεσα στον Άρθρο Σπίγκελμαν και εμένα, με την έννοια της καταγωγής. Ο Σπίγκελμαν έχει γεννηθεί το 1948 από επιζώντες του Auschwitz. Ο Μιλόν έχει γεννηθεί το 1947, ένα χρόνο πιο πριν, στην Γαλλία, μέσα στο ελληνικό εμφύλιο, από μια μεριά από επιζώντες της καταστροφής των Εβραίων τους Ναζί, και από την άλλη μεριά από εαμίτες, ελασίτες που σώζαν Εβραίους εκείνη την περίοδο. Από αυτή την άποψη ήταν ιδιαίτερη σημαντική εμπειρία για μένα, για να πέρα γνωστή από αγάπη μου για τα κόμικ και για πρώτη φορά να ασχοληθώ με το να μεταφράσω εγώ ένα κόμικ, και το οποίο ομολογώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις από ό,τι άλλο είδους μεταφράσεις που κατά καιρούς είχα κάνει. Μερικές σκέψεις βασικά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας απόψε και τις οποίες θα μπορούσα να συνοψίσω κάποτε από ένα τίτλο που θυμίζει τον υπότιτλο του πρώτου μέρους του Mouse. Το πρώτο μέρος του Mouse γνωστό είναι «Ο πατέρας μου αιμορραγεί η ιστορία», η αφήγηση ενός κάποιου που επέζησε. Και εγώ θα ήθελα τις σκέψεις μου, που ουσιαστικά είναι σε τρεις ενότητες, δεν θα σας κουράσω, να τις βάλω κάτω από τον τίτλο «Μάους, δεν πάψαμε να αιμορραγούμε ιστορία». «Ο πατέρας μου αιμορραγεί ιστορία», λέει ο υπότιτλος πρώτου μέρους του Μάους. Ενός αριστοκιματικού κόμιξ για την εξόδωση των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα, που υπογράφει ο Άρτης Σπίγκελμαν. Ποτέ όμως δεν πάψαμε να αιμορραγούμε ιστορία όλοι μας, Εβραίοι και Εθνικοί, είτε το γνωρίζουμε είτε το αγνοούμε. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματά μας, για να παραφράσουμε ελαφρά τον υπότιτλο του δεύτερου μέρους του Mouse, που είναι και εδώ αρχίζουν τα προβλήματά μου. Γιατί επιστρέφουμε ξανά σε αυτό το συγκεκριμένο έργο για την ναζιστική φρίκη όπως αυτή βιώνεται στο πιο προσωπικό υπαρξιακό επίπεδο σε ένα κόμιξ που δημιουργήθηκε δεκαετίες πριν. Το αρχίζει από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχίζει της δεκαετίας του 80 να το δουλεύει ο Άρτης Σπίγκελμαν. Το πρώτο μέρος είδε το φως το 1986,
Το δεύτερο το 1991, πριν πάρει το υλικό βραβείο Pulitzer το 1992. Που μια άποψη είναι ένα έργο ζωής. Γιατί όμως ένα τέτοιο έργο, δεκαετίες πριν γραμμένο, για τραγικά συμβάντα που γίνανε 60 χρόνια πριν. Γιατί να επιστρέφουμε σε αυτά σήμερα. Είμαι πως δεν μπορούμε παρά να επιστρέφουμε. Δεν είναι καν θέμα επιλογής. Πρέπει να επιστρέψουμε. Δεν μπορούμε να μην επιστρέψουμε. Το Μάους έχει τελείως άλλη βαρύτητα σήμερα από τότε που το πράγονταν ή από τότε που το μετάφρασαν ή από τότε που βγήκε στα ελληνικά το πρώτο του μέρος το 2007 στην αρχή της παρούσας παγκόσμιας κρίσης που έχει σχεδόν διαλύσει αυτή τη χώρα στην οποία ζούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να γυρίσουμε τα μάτια μας αλλού σήμερα, τις μέρες που μια συμμορία νοσταλγών των Ναζί εκτοξεύεται στο πολιτικό προσκήνιο της μνημονιακής Ελλάδας, χρησιμοποιώντας παρόμοια τάγματα εφόδου με εκείνα που εξαπολύονταν άλλοτε ενάντια στον κάθε Βλάντεκ Σπίγκελμαν και την κάθε Άνια, όπως περιγράφει ο γιος τους, Αρτ, κατά την αφήγηση του πατέρα του, σε αυτό το βιβλίο κόμιξ. Το σύντημα ούτε τότε ούτε τώρα αφορά μόνο τους Εβραίους. Αφορά τη ζωή και το θάνατο όλων των εν δυνάμει και εν ενεργεία θυμάτων της ιστορικής βαρβαρότητας. Ας μην με ξεχνάμε ποτέ ότι όπως έγραψε ο Μάρξ, η ιστορία δεν είναι κάτι που βρίσκεται έξω από εμάς και που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο σαν μέσο για τους δικούς του σκοπούς. Η ιστορία δεν είναι άλλο από την δραστηριότητα του ανθρώπου που επιδιώκει τους σκοπούς του. Το Μάους δεν καταγράφει μόνο ούτε αναπολύει παλιές τραγωδίες, αλλά προειδοποιεί για τις παρούσες και τις επερχόμενες. Μιλάει προς τον καθένα και την καθεμιά που υφίσταται, που δεν ανέχεται άλλο να υφίσταται την εκμετάλλευση, την καταπίεση, την ταπείνωση, την τελική λύση ως εξολόθρευση ανθρώπου από άνθρωπο. Από μια άποψη αυτός που επέζησε και λέει την ιστορία του δεν είναι ο Βλάντεκ Σπίγκελμαν, είναι η ίδια η ανθρωπότητα. Όλοι μας. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα. Το Μάους δεν ανήκει επουδενή σε αυτό που ονόμασε Φινκενστάιν βιομηχανία του ολοκαυτώματος. Όλα εκείνα τα έργα, τα οποία έχουν φτιαχτεί, και ουσιαστικά κατά την προσωπική άποψη και τη δικιά μου που είμαι στην οικογένεια έγινε σαπούνι, ξεφτελίζουν τη μνήμη τους και τη χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς ενός κράτους που στο όνομα των θυμάτων γίνεται θήτης. Λοιπόν, δεν ανήκει το Μάους στα διάφορα προϊόντα της λεγόμενης βιομηχανίας ολοκαυτώματος και όχι μόνο γιατί ο Άρτ Σπίγκελμαν είναι ένας αριστερός ριζοσπάστης καλλιτέχνης, στα κόμιξ του, που πιθανόν να έχετε δει, πολλά από τα άλλα πέρα από το Μάους, καταδικάζει τα εγκλήματα του Αμερικάνικου υπεριαλισμού στο Αφγανιστάν με και τον απίθανο σαρκασμό που όσοι γιορτάζουν με τις γαλοπούλες τους οι Αμερικάνοι, βομβαρδίζουν το Αφγανιστάν με γαλοπούλες, την περιβόητη αυτή η μέρα πια είναι των ευχαριστειών. Ή το πάρα πολύ ωραίο του έργο γύρω από την 11η Σεπτεμβρίου, τη γνωστή τραυματική για τους Αμερικάνους εμπειρία της επίθεσης του Δημούς Πύργους. Το Άρτ Σπίγκελμαν είναι ο κλασικός νεοϊορκέζος, αριστερός, εβραίος διανοούμενος έτσι. Και πολύ κοντά στους Δημούς Πύργους μένει και ο ίδιος έτρεχε μέσα στο Δημούς, γιατί είχε χάσει την κόρη του εκεί, που είχε σκοτωθεί από στα ερείπια του Δημού Πύργου. Είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο δεν έχει ίχνος τρομολαγνίας, είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του ανοϊκού, μικρονοϊκού George W. Bush και του πολέμου κατά της δημοκρατίας, το όνομα της 11ης Σεπτέμβρη,
έχει ίχνος Ισλαμοφοβίας από ένα Εβραίο. Ένα Εβραίο που ξέρει να σαρκάζει, όπως ένας Εβραίος ξέρει να σαρκάζει τους άλλους Εβραίους. Είναι γνωστό το σκάνδαλο που είχε δημιουργήσει όταν είχε κάνει ένα, νομίζω, εξώφυλλο ήταν στο New Yorker, που δείχνει ένα ραβίνο να φυλάει μια νέδρα, ας πούμε, και γίνει το έλα να δεις στην κοινότητα. Λοιπόν, το Μάους δεν ανήκει στην γνωστή αυτή βιομηχανία του ολοκαυτώματος, όχι απλά και μόνο γιατί ο δημιουργός του δεν είναι αριστερός, είναι ενάντια στον υπεριαλισμό, είναι ενάντια στους πολέμους, δεν είναι ενάντια σε κάθε τύπο που μπορεί να λειτουργήσει σαν εκ των υστέρων απολογητική του ρόλου των ΗΠΑ και του κράτους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Εξάλλου πουθενά και ποτέ δεν εξαντλεί τον ίδιο τον εβραϊκό λαό, ούτε τον χωρίζει από τα πανανθρώπινα. Ίσως γι' αυτό, υπερβαίνοντας κάθε εθνοτική αιμονή σε ταυτότητες, ο Σπίγκελμαν επανασυνδέεται με την ίδια την εβραϊκή παράδοση της Διασποράς, ως παράδοση των καταπιεσμένων και κατατρεγμένων. Και συνδέεται ιδιαίτερα με το αυτοσαρκαστικό εβραϊκό χιούμορ. Ας μην ξεχνάμε, χιούμορ θα πει κατά λέξη, η σωστή λέξη που μεταφράζει στα ελληνικά είναι κλαυσίγελος. Αυτό που ο Όμηρος ονόμαζε δακρυρό εν γελάν. Να γελάς με δάκρυα. Και νομίζω το Μάους είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα. Γιατί όντως δεν ξέρω εγώ επειδή είμαι Εβραίος εγώ, αλλά πραγματικά στο σημείο με πιάνουν τα γέλια με στη φρίκη αυτή τη ανάγνωση. Αναγνωρίζοντας τον γνωστά μου και εκεί έχουν πρόσωπα και πράγματα. Σαν διαδραματιζόμενο. Τρίτο σημείο και βασικό σαν φεστιβάλ, σαν και αυτό για να το αντιμετωπίσουμε και στην κουβέντα μας. Μα μπορείς να φτιάχνεις κόμιξ για το Auschwitz? Αναρωτιούνται καλοπροαίρετοι άσχετοι ή κακοπροαίρετοι εχθροί της ένωτης τέχνης, απηχώντας και εντείνοντας τη γνωστή άποψη του Αντόρνο ότι είναι αδύνατο να γραφτεί ποιήση μετά το Auschwitz. Αυτό γράφει και στον πρόλογο του, στην ελληνική έκδοση. Όσον αφορά την ίδια την ποιήση, αν μπορεί να γραφτεί ποιήση μετά το Auschwitz, το απάντησε ήδη με το συγκλονιστικό και ξεπέραστο ποιητικό του έργο ο Μέγας Ρωμανοεβραίος ποιητής Παουλ Τσέλαν. Έχει μεταφραστεί και ελληνικά. Εξάλλου μας βρίσκουν διαμετρικά αντίθετους όχι μόνο οι αφορισμοί του Αντόρνο για το αδύνατο της ποίησης μετά το Auschwitz ή οι ανοησίες του κατά της Τσάς, που είναι τελείως ανοησίες, σε κείμενά του όταν ήταν στην Αμερική, τη δεκαετία του 30, φεύγοντας από τη Γερμανία του Χίτλερ, κατατρόπωνε την Τσάς και την ταύτισε με την ναζιστική ισοπαίδωση κάθε πολιτισμού. Είναι ανοησίες και δεν έχουν βγει και στα ελληνικά πια. Σχετικές ανοησίες για να μας φωτίσουν. Αλλά προσωπικά είμαι αντίθετος στην καταδίκη από τη μεριά του αυτού που ονομάζει και άλλοι ονομάζουν συλλήβδη, μαζική πολιτισμική βιομηχανία, κατώτερη τέχνη, λαϊκή κουλτούρα, pop culture, στην οποία συμπεριλαμβάνουν και την ένατη τέχνη, κυρίως στη mainstream εκδοχή της, χωρίς όμως να λιτώνω από τα βέλη και τα underground ή τα λεγόμενα σοβαρά κόμιξ. Τα κόμιξ, παρά τις όποιες καταβολές στην προϊστορία τους, είναι, όπως με έναν άλλο τρόπο και ο κινηματογράφος, κατεξοχήν μορφή έκφρασης μοντέρνου. Αντιφατικής, δηλαδή διαλεκτικής αντανάκλασης μέσα του μοντέρνου μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Στην εποχή της όψιμης αστικής νεωτερικότητας και των Μητροπόλεων. Εκφράζει το Zeitgeist, το πνεύμα της εποχής, αλλά φορές και μια ηρωική αντίσταση στο Zeitgeist, στο πνεύμα της εποχής, ανοίγοντας μια προοπτική πέρα από αυτή την εποχή προς το μέλλον. Το Μάους είναι κατεξοχήν μοντέρνο έργο και όχι μονάχα λόγω θέματος και κακώς ορμητικοί το ονομάζουν μετανεωτερικό, μεταμοντέρνο. Κυρίως σαν επιχείρημα, γι' αυτό βάζουν ότι υπάρχει μια μίξη πολλών τεχνικών που χρησιμοποιεί κατά αριστερωματικό τρόπο, βέβαια, ο Σπίγκελμαν. Η μίξη διαφορετικών τεχνικών και δεν αποτελεί από μόνη της ίδιον του μεταμοντέρνου, έτσι.
εκτός τις πιο χειδέσεις μορφές που έχουμε δει στην αρχιτεκτονική. Το κλασικό παράδειγμα, όποιον με ρωτάει τι είναι το μεταμοντέρνο, είναι πάρτι από απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία όλη τη λεωφόρο Βοβού, ας πούμε, μέχρι την Κηφισιά. Και θα λέω, πάτε την πλάτα σας. Μα αυτό είναι το μεταμοντέρνο. Έτσι, ο συντομότερος οπτικός ορισμός του. Σε αντίθεση, αυτό το άνθρωπο στο οποίο διαδηλώνουμε σε κάθε πολυτεχνείο είναι η Αμερικάνικη Πρεσβεία και που δυστυχώς πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ένα από τα αριστουργήματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Του Ράιτ, δεν ήταν λάθος. Γκρόπι, συγγνώμη. Είναι και η μου ιδέα σας, ας πούμε. Λοιπόν, το Μάους είναι ένα κατεξοχήν μοντέρνο έργο. Δεν αποτελεί φυγή από την ιστορία, όπως κάνουμε το μοντέρνο, το αντίθετο. Και η χρήση και η μίξη επικύλων αισθητικών τεχνικών από τη μεριά του καλλιτέχνη, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι κριτήριο αποκλειστικό του μεταμοντερνισμού, εκφράζει πολλές δημιουργίες του μοντερνισμού και πιστεύω είναι μια ιδιαίτερη έκφραση μοντερνισμού, το ίδιο το απόψη μορφής τώρα, αυτό το βιβλίο του σπίτι μου. Αλλά η ένσταση μας την επανάρχεται. Μα μπορείς να μετατρέψεις σε κόμιξ την πέρα από κάθε όριο φρίκι του Auschwitz, που μένουν κάποιοι. Απαντούμε ότι πιθανόν, ίσως, η τέχνη των κόμιξ, ακριβώς γιατί εκφράζεται με εικόνα που δεν είναι αναπαράσταση. Υπάρχει μια διάκριση έτσι εδώ. Δεν υπάρχει, όσο ρεαλιστική και αν είναι πολλές φορές, η εικόνα ενός κόμιξ. Είναι κάτι πέρα από την αναπαράσταση. Χωρίς να είναι αναγκαστικά φιλεγμένο, έτσι. Μια άλλη μορφή, στην οποία η εικόνα αντιπαρατίθεται στην αναπαράσταση σαν τέτοια. Ίσως γι' αυτό, επειδή το μέσο είναι η εικόνα που δεν είναι αναπαράσταση, μπορεί να προσεγγίσει προνομιακά το μη αναπαραστήσιμο, να μιλήσει για το ανίποτο, για το άρρητο, για αυτό το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Για μια φρίκη πέρα από τα όρια. Το βιβλίο κόμικς του Σπίγκελον πετυχαίνει εκεί που έχουν αποτύχει, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλές ταινίες για τη Σόα, για την εξόδο των Εβραίων. Μερικές δεν βλέπονται έτσι. Κάθε ελληνικό φθηνό έργο τέχνης μεταμορφώνει το αδύνατο στο δυνατό. Επειδή ανακαλύπτει τη δυνατότητα μέσα στην αδυνατότητα, έχει πάντα αυτό που ο Ernst Bloch ονόμαζε ουτοπικό πλεόνασμα. Κάτι δηλαδή που ξεπερνάει τις συγκυριακές, αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε και αποκαλύπτει το λανθάνον, το ενδυνάμει, την ανεδιόρετη προοπτική αυτού που δεν υπάρχει ακόμα, του μέλλοντος. Το Μάους ξεπερνάει τις όποιες συνθήκες στη Νέα Υόρκη που το γράφει ένας απόγονος επιζώνων των Εβραίων του Auschwitz, ξεπερνάει τους ιδεολογικούς περιορισμούς του ίδιου του Άρτη Σπίγκελμαν. Αν μείνουμε σε αυτά, δίνει πιο χυδαία σταλινική προσέγγιση στο θέμα, ας πούμε, αναγωγισμός ισχυρής του είδους. Αν δεις, παραδείγματος χάρη, που ξέρω πώς είπα σας, το έχετε διαβάσει εδώ, τη χρήση του κόμιξ μέσα στο κόμιξ, που βάζει ένα κόμιξ underground που είχε φτιάξει ο ίδιος παλιά, και πώς συνδέεται με την αυτοκτονία της μητέρας του. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι σαφές ότι υπάρχει κάτι πέρα από τα τραύματα του ίδιου του Άρτη Σπίγκελμαν. Κάτι που μιλάει σε πολλούς, αν όχι σε όλους, τους τραυματισμένους του κόσμου τούτου, ανεξάρτητα αν η προσωπική τους διωτή δεν έχει καμία σχέση ή ακολούθησε άλλους δρόμους από εκείνο ενός νευρωτικού Εβραίου διανοούμενου της Νέας Υόρκης, απόγονου Πολωνοεβραίων που γλιτώσαν τον Auschwitz. Έτσι, ένα μαύρο έργο, όπως είναι το ζωφερό Μάους του Άρτη Σπίγκελμαν, αφήνει αν ψάξεις να τη βρεις μια χαραμάδα, μια ρογομή.
μέσα από την οποία μπορεί να φανεί ό,τι δεν φαίνεται ακόμα. Ένα μέλλον διαφορετικό, κάτι άλλο. Μια ανθρωπότητα επιτέλους απελευθερωμένη από εφιάλτες και φασίστες και εκμεταλλευτές και καταπιεστές και βιαστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ έτσι να ξεκινήσω από το ερώτημα που το έβαλε και ο Σάβας αρκετές φορές, εάν το κόμιξ μπορεί να, να αναπαραστήσει ή να αφηγηθεί ένα τέτοιο τραυματικό γεγονός, ιστορικό γεγονός όπως το Ολοκαύτωμα. Σε μια συνέντευξη ρωτήσαμε τον Σπίγκελμαν, σχολιάσαμε και του είπαν ότι μα σε κόμιξ βρήκες να με κόμιξ βρήκες να ασχοληθεί για το Ολοκαύτωμα, είναι κακόγουστο. Και ο Άρτ Σπίγκελμαν απάντησε κακόγουστο ήταν το Auschwitz και όχι το ίδιο το κόμιξ ή η τέχνη του κόμιξ. Είναι και νομίζω ένα σημαντικός λόγος που μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα είναι οι προκαταλήψεις και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η τέχνη του κόμιξ, που θεωρείται ως τμήμα της μαζικής λαϊκής κουλτούρας, της μαζικής περισσότερο, που και με τα πρότυπα ότι ο λόγος παίζει πάντοτε το πρωτεύοντα λόγο στον πολιτισμό και στη κουλτούρα της νεωτερικότητας, ας τη δούμε σε μεγαλύτερο βάθος, το ανακάτεμα του γραπτού λόγου με την εικόνα πάντοτε δημιουργούσε προβλήματα και καχυποψία ακόμα και για προοδευτικούς και αριστερούς διανοητές. Επίσης το ζήτημα, ο τρόπος που πιάνει ο Άρτης Σπίγκελμαν το ζήτημα του Ολοκαυτώματος, μην αναφέρω παρόμοια πράγματα, είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι, από ό,τι ξέρω μέχρι πρόσφατα ο δεύτερος τόμος δεν είχε μεταφραστεί στο κράτος του Ισραήλ. Δεν πέτυχε το βιβλίο, δεν πούλησε πάρα πολύ, ενόχλησε στο Ισραήλ το πρώτο μέρος που δημοσιεύθηκε, που νομίζω ότι είναι αρκετά χαρακτηριστικό και αυτό το γεγονός. Εγώ θα ήθελα να πω, έτσι να συνδέσω περισσότερο λίγο αφηγηματικά κάποια στοιχεία που κάνουν αυτό το έργο, να χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο, την αποφεύγω, ένα αριστούργημα της τέχνης, όχι μόνο της τέχνης των κόμιξ σαν graphic novel, εικονογράφημα όπως χρησιμοποιώ τον όρο, αλλά γενικότερα σαν ένα έργο τέχνης. Καταφέρνει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του προσφέρει το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό μέσο για να παρουσιάσει ένα γεγονός ιστορικό με μία αφήγηση λογοτεχνική, με στοιχεία λογοτεχνικά, αλλά που συνδυάζονται ακριβώς με τους τρόπους, τους αφηγηματικούς τρόπους του συγκεκριμένου μέσου. Πώς βγαίνει το προσωπικό τραύμα χωρίς να κάνει, παίρνοντας μία ιστορία προσωπική, εντελώς προσωπική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος, δηλαδή έχουμε μία προφορική ιστορία που θα μπορούσε να είναι ένα ιστορικό βιβλίο να γραφτεί και να χρησιμοποιηθεί, αλλά την, παίρνει αυτή την προσωπική προφορική ιστορία και την εντάσσει μέσα σε μία αφήγηση που διαπλέκεται επίσης το σήμερα του ίδιου του συγγραφέα, διαπλέκεται η αφήγηση της σχέσης πατέρα-γιου, της σχέσης, το τι συμβαίνει μετά το Ολοκαύτωμα, πώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, παρότι έχουμε την διήγηση, την αφήγηση της επιβίωσης του, πώς κατάφερε να επιβιώσει, έχουμε συγχρόνως αυτή τη διαπλοκή με το πώς συνεχίζει να έχει τη σχέση του με τη γυναίκα του,
πώς αντιμετωπίζει την αυτοκτονία, πώς τη νέα του σχέση και κυρίως τη σχέση με το γιο του. Έχουμε λοιπόν μια πολυεπίπεδη αφήγηση, η οποία δεν φαίνεται μόνο στο κείμενο που υπάρχει μέσα, αλλά αυτό παρουσιάζεται με ξεχωριστό τρόπο και από τον τρόπο που εικονογραφείται. Τα κάδρα της μίας αφήγησης με τις άλλες πώς μπερδεύονται, πώς περιπλέκονται, πώς περιπλέκεται παραδείγματος χάρη η ίδια η αφήγηση του γιου για το σήμερα, που πολλές φορές, τις περισσότερες φορές έχουμε παραδείγματος χάρη ομοιόμορφα κάδρα και μία ήρεμη ροή από τα αριστερά προς τα δεξιά των κάδρων με ένα κλασικό κάπως τρόπο 3-4 λωρίδες, και όταν φτάνουμε είναι οι σελίδες με την αφήγηση για το ολοκαύτωμα, για την αφήγηση του πατέρα, τότε έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο και στην κατασκευή των κάδρων και στην περιπλοκή τους και στο μοντάζ τους. Όπως επίσης και τα στοιχεία που μπαίνουν πλέον μέσα τα συναισθηματικά μέσα σε αυτά τα κάδρα. Αυτό δείχνει επίσης ένα άλλο στοιχείο, ότι το κόμιξ για να διαβαστεί είναι ένα απαιτητικό μέσο, ένα σοβαρά απαιτητικό μέσο, διότι είναι μια προσωπική ανάγνωση και σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικής γνώμης τρόπου ανάγνωσης. Απαιτεί και όσο υπάρχουν στοιχεία λιγότερο αναπαραστατικά και ρεαλιστικά, τόσο είναι μεγαλύτερος ο βαθμός της απέτησης για προσωπική υποκειμενική ανάγνωση του κόμιξ. Στοιχεία τα οποία τα έχει έντονα ο Σπίγκελμαν στο έργο του, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά με τα ζώα, μια μεταφορά την οποία την έχει αποκλειστικά στο πρόσωπο μάσκες, που επιμένει να δείχνει ότι είναι ουσιαστικά μάσκες. Πολλές φορές δηλαδή όταν θέλουν να κρυφτούν οι ήρωες, οι Εβραίοι είναι ποντίκια, οι Γερμανοί είναι γάτες, οι Πολωνοί είναι γουρούνια. Καταραίει ακόμα και οποιαδήποτε μεταφορά ή συνεκδοχή που μπορεί να βγει από τα ζώα αυτά, από ένα παραμύθι, από ένα μύθο με ζώα, είναι ότι παραμένουν μόνο στο πρόσωπο και πολλές φορές φοράνε μάσκες του άλλου ζώου, που είναι φανέστατες οι μάσκες, δηλαδή είναι μέσα στον τρόπο που αποδομεί τα ίδια τα χαρακτηριστικά της αναπαράστασης για να δείξει αυτό που θέλει ή να σπρώξει τον αναγνώστη να δει με δικό του τρόπο κάθε φορά τα διάφορα σημεία και να επιμείνει στα σημεία που βλέπει αυτό μέσα από αυτή την αφήγηση. Θα ήθελα έτσι, παρότι είπε και ο Σαρ ότι έτσι είναι νεωτερικό, συμφωνώ σε αυτό, παρότι σαν μορφή αφήγησης μέσα στη γραμματολογία θεωρείται νεωτερικός ο τρόπος γενικά από τους μελετητές, θεωρείται νεωτερικός ο τρόπος που το αντιμετωπίζει, που δομεί την ιστορία του και ο Σπίγκελμαν, λόγω αυτής της πολυεπίπεδης αφήγησης, της αναφορικότητας που υπάρχει. Υπάρχει μια κάθε τόσο αναφορά στο πώς κατασκευάζεται το κόμιξ. Αυτή η αυτοαναφορά που θεωρείται ένα στοιχείο της νεωτερικότητας. Το βλέπουμε ειδικά και στο δεύτερο τόμο στην αρχή, είναι εμφανές ότι παίρνει υπόψη του και τις κριτικές που έχουν γίνει στον πρώτο τόμο. Και υπάρχουν αναφορές αν θα πρέπει να έχει αυτό τα ζώα, τις μορφές, την αναπαράσταση, πώς τα χρησιμοποιεί, σωστά τα χρησιμοποιεί. Βλέπουμε με έναν έγνωστο τρόπο τους προβληματισμούς του ίδιου του καλλιτέχνη για τις κριτικές που έχει γίνει ήδη στο έργο. Επίσης, το ζήτημα με την ιστορία. Το ολοκαύτωμα, δεν παθαίνουμε από αυτό το έργο βέβαια, τι έγινε ακριβώς, γιατί έγινε, ποιες, το ναζισμό, το ρόλο.
είναι η προσωπική αφήγηση, η υποκειμενική αφήγηση που φαίνεται και πολύ έντονα σε κάποια παραδείγματα όταν, παραδείγματος χάρη, ο γιος ρωτάει τον πατέρα του, υπήρχε ορχήστρα στο Auschwitz. Εγώ διάβασα στα τεκμήρια σε όλα τα ιστορικά βιβλία ότι υπήρχε ορχήστρα στο Auschwitz. Και αυτός λέει όχι, εγώ δεν την είδα ποτέ μου. Είναι δηλαδή, έτσι τονίζεται αυτό το προσωπικό, τονίζεται η προσπάθεια επιβίωσης ενός Εβραίου έμπορου, γιατί είναι συνεχώς το ζήτημα της ανταλλαγής. Ο τρόπος για να επιβιώσει μέσα σε αυτό τον εφιάλτη, τον απόλυτο εφιάλτη του καπιταλισμού και της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, είναι να χρησιμοποιεί το στοιχείο της ανταλλαγής συνεχώς για να καταφέρει να επιβιώσει. Τονίζει τα στερεότυπα, φαντάζομαι γι' αυτό ενόχλησε. Τα τονίζει, ενόχλησε και αρκετούς και από Εβραίους και από την εβραϊκή κοινότητα. Τα τονίζει όμως με ένα έντονο σαρκασμό, χιούμορ, που ανατρέπει όλα. Δηλαδή παίρνει τα στερεότυπα και τα πηγαίνει στα άκρα. Τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχουν γίνει κριτικές στο έργο και από την πλευρά των Πολωνών, ότι δείχνει πολύ άσχημα τους Πολωνούς. Τέλος πάντων, επίσης οι αφηγήσεις, ο τρόπος, όπως είπαμε για το παράδειγμα, το πώς μπαίνουν και το έργο διαπλέγεται με προηγούμενες αφηγήσεις και δουλειές του ίδιου. Το ένθετο που μπαίνει, που είναι η αυτοκτονία της μητέρας, που είναι ανθρωπόμορφο πλέον. Δεν έχουμε με τη μορφή ζώων τους χαρακτήρες, με ένα διαφορετικό στυλ σχεδιασμού. Μπαίνουν αυτά τα στοιχεία, γιατί ουσιαστικά το δούλευε 13 χρόνια ο Σπίγκελμαν το πρώτο, και υπήρχε και αυτό που λένε Ουρ Μάους, που υπήρχε μια πρώτη προσπάθεια που δημοσιεύτηκε σε ένα μικρό underground περιοδικό, που δείχνει όλη αυτή την προσπάθειά του να παρουσιάσει μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη αφήγηση, που πολλές φορές, επίσης σε παρένθεση, δεν είναι μόνο των δύο η αφήγηση, είναι και η αφήγηση της μητέρας. Κατά τη γνώμη μου, η αφήγηση της μητέρας περνάει μέσα από το σχέδιο. Αυτά τα περιβόητα ημερολόγια της μητέρας, τα οποία καταστράφηκαν και δεν τα διάβασε κανένας, νομίζω ότι επειδή όμως ο ίδιος Σπίγκελμαν είχε συζητήσει με τη μητέρα του και είχε ένα σχετικό υλικό από τις αφηγήσεις της, έστω προφορικά, είμαι της γνώμης ότι φαίνεται από τον τρόπο που σχεδιάζει και παρουσιάζει τα κάδρα διάφορα γεγονότα, μπαίνει και η αφήγηση της μητέρας και σε λιγότερο βαθμό και της Μάλα, που είναι η δεύτερη σύζυγος του πατέρα του Βίτσεκ. Θα ήθελα αυτό το χιούμορ, επίσης, και τα στερεότυπα, να ξαναέρθω, φαίνεται από διάφορες φάσεις και το μαύρο, όταν, παραδείγματος χάρη, στον Ταχάου λέει ότι τώρα αρχίζουν τα βάσανά μου, τώρα άρχισαν τα βάσανά μου όταν πήγε στον Ταχάου, δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα στο Auschwitz και αυτά εμφανίστηκε σαν να μην υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, έτσι, για τον ίδιο. Ότι μετά πέρασε καλά, ότι μετά βλέπουμε το πώς αλλάζει μέσα από τον προφορικό λόγο και η υποκειμενικότητα, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τον τρόπο που παρουσιάζει την πραγματικότητα. Πώς πέρασε καλά, αυτοκτόνησε η γυναίκα του, ο ίδιος είχε προβλήματα διαφορών ειδών, η σχέση του με το γιο του δεν ήταν ποτέ η καλύτερη. Έχει αυτό το έντονο, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο ότι μαθαίνουμε το ολοκαύτωμα ή μπορούμε να μάθουμε από αυτό, αλλά βλέπουμε αυτά τα παράγματα ιστορίας, την προσωπική που υποχρεωτικά είναι μέσα από έναν υποκειμενικό τρόπο της μνήμης και της αφήγησης, για να βγει όλο το τραύμα και να επιστρέψει ξανά στο τέλος. Για μένα η σκηνή, τα τελευταία λόγια του πατέρα που για μένα ήταν πάρα πολύ συγκινητικά, είναι όταν πλέον μπερδεύει στην αφήγησή του τον πρώτο του γιο με τον δεύτερο. Δηλαδή ουσιαστικά διηγείται, υπάρχει μια μόνιμη αυτοαναφορά και διηγείται, επιστρέφει σε αυτή την
τις συνθήκες στα τελευταία του, ότι όσο και αν προσπάθησε να ξεχάσει, γι' αυτό καταστραφήκαν τα ημερολόγια, γι' αυτό ο ίδιος δεν είχε γράψει ποτέ τίποτα, γι' αυτό είχαν πεταχτεί και είχαν μείνει μόνο φωτογραφίες που ουσιαστικά τυχαία σώθηκαν, όταν στο τέλος ζητάει να διηγηθεί την ιστορία και τις μνήμες του, επιστρέφει μέσα από αυτές και ζει ξανά αυτό το πράγμα μέσα στην μέσω της αναφοράς του και στον πρώτο του γιο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας από μένα. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για το Μάους, είναι η μοίρα μου σε αυτό το θέμα. Θα σας μιλήσω για το V for Vendetta, που είναι, αν μπορούμε λίγο να έχουμε λίγο λιγότερα φώτα, βλέπετε. Βλέπετε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το V for Vendetta είναι και αυτό ένα graphic novel. Μοιράζεται με το Μάους κατά κάποιο τρόπο την περίοδο στην οποία εκδόθηκαν, τη δεκαετία του 80 για πρώτη φορά. Και οι ομοιότητες θα τις εντοπίσουμε στην κουβέντα μετά, αλλά πάνω κάτω οι επιφανειακές ομοιότητες σταματάνε εκεί. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για το V for Vendetta και να τα πούμε όλα. Δεν θα τα πούμε όλα. Είναι πάνω απ' όλα μια ιστορία αρκετά περίπλοκη. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε διαβάσει το κόμικ ή μπορεί να έχετε δει την ταινία ή και τα δύο. Αν είναι έτσι, γνωρίζετε ότι είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, ενός τρομοκράτη που βρίσκεται ενάντια σε ένα απολυταρχικό κράτος. Και είναι ένα ενδιαφέρον δίλημα. Τι γίνεται όταν έχεις έναν τρομοκράτη ενάντια σε ένα πολυταρχικό κράτος. Αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο ξεκινάει. Αλλά φυσικά το V for Vendetta δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός ότι έγινε τη δεκαετία του 80 είναι σημαντικό, γιατί οι δημιουργοί του και οι δύο, ο Alan Moore στο σενάριο και ο David Lloyd στο σχέδιο, ήταν Βρετανοί. Και όσοι από εσάς θυμάστε τη δεκαετία του 80, θα θυμάστε ότι η Βρετανία τη δεκαετία του 80, ή όσοι από εσάς έχετε διαβάσει για αυτή, θα ξέρετε ότι η δεκαετία του 80 ήταν ένα θέμα από πολιτική, και αυτό ήταν η κυβέρνηση της Margaret Thatcher. Μια συντηρητική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση εναντίον πολλών παροχών του κοινωνικού κράτους, μια κυβέρνηση υπέρ της απόλυτης οικονομίας σε θυσία πολλών πραγμάτων και μια κυβέρνηση που πολλοί άνθρωποι, και όχι αδίκως, θεωρούσαν ένα βήμα πριν και πολλοί ίσως και ένα βήμα μετά τον φασισμό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Alan Moore και ο David Lloyd με το κόμικ τους αυτό θέλησαν να κάνουν μια πολιτική φαντασία αντιδρώντας στο καθεστώς της Margaret Thatcher. Και αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα στο V for Vendetta. Θα το δούμε σε κάποια του στοιχεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως σας λέω, είναι ένα κόμικ που κάνει πολλά πράγματα. Καταρχάς, ένα πράγμα που κάνει είναι να παίρνει μία αληθινή ιστορία, να βασίζεται κατά κάποιο τρόπο ο ήρωάς του σε ένα αληθινό πρόσωπο και βεβαίως να ιδιοποιούνται οι δημιουργοί την ιστορία του προσώπου αυτού για τους δικούς τους σκοπούς. Το ιστορικό πρόσωπο αυτό είναι ο Guy Fawkes. Είναι ένας άνθρωπος που είναι γνωστός στη Βρετανία και πλέον και στον κόσμο ολόκληρο, κυρίως γιατί έδωσε στους Βρετανούς δύο πράγματα. Τους έδωσε μια εθνική γιορτή, και δεν ήταν αυτή η πρόθεσή του, και τους έδωσε και στους Βρετανούς και στον κόσμο ολόκληρο το μικρό του όνομα να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Guy. Το Guy που λέμε, ναι, προέρχεται από τον Guy Fawkes. Τώρα, αναγκαστικά θα πούμε από λίγα πράγματα για τον Guy Fawkes, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς εδώ να μην γνωρίζετε πολλά. Ο Guy Fawkes, αν κοιτάξετε την πρώτη εικόνα αυτή που μοιάζει λίγο με χαρακτικό, είναι ο τρίτος από δεξιά.
Η εικόνα αυτή απεικονίζει τους συνωμότες της Πυρίτιδας. Είναι όλοι οι άνθρωποι που κατηγορήθηκαν και βρέθηκαν ένοχοι σχετικά με ένα γεγονός που έγινε στις αρχές του 17ου αιώνα στη Βρετανία, όταν προσπάθησαν να τεινάξουν στον αέρα τη Βουλή των Λόρδων, αυτό που λέμε σήμερα Κοινοβούλιο. Και προσπάθησαν να το κάνουν με εκρηκτικά, τα οποία τα είχαν σε ένα χώρο έτσι λίγο ψιλοϋπόγειο, χωρίς να το καταφέρουν. Τους πιάσανε, τους κρεμάσανε, τους περισσότερους αυτούς τους κρεμάσαν και τους τεταρτίασαν κιόλας. Ψάξτε το στο ίντερνετ, αυτό δεν θα σας περιγράψω τι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι η συνωμοσία αυτή απέτυχε. Τώρα, τι είναι αυτό που μας αφορά εμάς? Αυτό που μας αφορά είναι ότι η εναντίωση του Guy Fawkes στο καθεστώς της εποχής του ήταν καταρχάς μια θρησκευτική εναντίωση. Ο Guy Fawkes ήταν καθολικός και δεν ήθελε στην ουσία ένα καθολικό μονάρχη. Όλη αυτή τη συνωμοσία της Πυρίτιδας ήθελαν ένα καθολικό μονάρχη στο θρόνο της Αγγλίας. Δεν θέλανε κάποιον ο οποίος θα έκανε αυτές τις έτσι πολύ ανεωτηριστικές απόψεις της Εκκλησίας της Αγγλίας και ήταν κάτι πράγματα που δεν τους άρεσαν. Συνεπώς, ήταν μια θρησκευτική ενέργεια, θρησκευτικού εξτρεμισμού, η οποία απέτυχε. Τώρα, αυτό ο Guy Fawkes δεν έσβησε σε αντίθεση με τους άλλους, μπορείτε να δείτε τα ονόματά τους στην εικόνα, αλλά πιστέψτε με, κανένας δεν τους θυμάται σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο θυμούνται τον Guy Fawkes είναι ότι επειδή ήταν ο άνθρωπος που φύλαγε τα εκρηκτικά και πιάσαν αυτόν πρώτα, ήταν και αυτός που το όνομά του συνδέθηκε περισσότερο με τη συνωμοσία. Μετά το θάνατό του, άρχισαν να γιορτάζουν οι Βρετανοί την αποτροπή της συνωμοσίας της Πυρίτιδας. Με προτροπή του κράτους. Στην ουσία, γιορτάστε γιατί σώθηκε ο βασιλιάς μου, γιατί σώθηκε το κοινοβούλιο, γιατί σώθηκαν τα πάντα. Και γιορτάζανε πώς? Κάνοντας ομοιώματα του Guy Fawkes, σαν αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία, περιδιαβαίνοντας τα παιδάκια ιδίως στις γειτονιές για να πάρουν και χρήματα από τα σπιτικά, και φυσικά μετά θα συγκεντρώνονταν όλοι σε κάποια πλατεία, θα γινόταν μια μεγάλη γιορτή, θα ανάβαν μια μεγάλη πυρά, θα καίγαν το ομοίωμα του Guy Fawkes στην πυρά για ευνόητους λόγους, και από ένα σημείο και μετά θα άρχισαν να υπάρχουν και πυροτεχνήματα για να κλείσει το πόσο ωραία γιορτή, ας πούμε, θα ήταν. Αυτή η γιορτή γίνεται, και μάλιστα θα γίνει ξανά τη Δευτέρα, 5η Νοεμβρίου, γιατί γίνεται ακόμα κάθε χρόνο. Έχουν ξεχάσει οι περισσότεροι Βρετανοί γιατί γίνεται, αλλά πάνω κάτω γίνεται γι' αυτό. Γιορτάζοντας για το ότι δεν ανατινάχθηκε το κοινοβούλιο. Επίσης, τα παιδιά ήταν και αυτά που ζητούσαν χρήματα περιδιαβαίνοντας το μείωμα και λέγανε «A penny for the guy», αν έχετε μία πένα για το μείωμα. Οπότε από εκεί έμεινε σιγά σιγά η λέξη guy, αρχικά στο να σημαίνει έναν ρακένδυτο τύπο, για ευνόητους λόγους, και στη συνέχεια για να μας περιγράφει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Τώρα, θα μου πείτε, τι σχέση έχει αυτός ο Guy Fawkes με το V for Vendetta? Αυτό πρέπει να πάμε να δούμε το ίδιο το V. Το V, οι δημιουργοί στην ουσία φτιάχνουν μια ιστορία όπου ο εν λόγω τρομοκράτης είναι ντυμένος με μια ενδυμασία που παραπέμπει στον Guy Fawkes και φοράει μια μάσκα η οποία θυμίζει κάποιες δημοφιλείς απεικονίσεις του Guy Fawkes. Για την ακρίβεια, δεν θυμίζει τόσο δημοφιλείς απεικονίσεις του Guy Fawkes όσο αυτά τα ανδρίκελα που καίγανε στην πυρά. Είναι εκτός από την ιδιοποίηση της ιστορίας του Guy Fawkes, το V for Vendetta είναι και μία παρουσίαση σε μορφή comic, σε μορφή graphic novel, ενός κράτους το οποίο είναι απόλυτα μηχανιστικό. Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε απολυταρχία, στην ουσία λειτουργεί με το να μειώσει τον άνθρωπο στο στάτους μίας μηχανής, για την ακρίβεια του τροχού μίας μηχανής, η οποία μηχανή πρέπει να λειτουργεί τέλεια, ή να εξυψώσει
τις μηχανιστικές λειτουργίες ή την τεχνολογία ή την τεχνογνωσία στο επίπεδο το ανθρώπινο, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη σημασία αυτά από τον άνθρωπο. Και οι δημιουργοί παρουσιάζουν ένα κράτος το οποίο το έχει πετύχει αυτό στον απόλυτο βαθμό του, γιατί. Καταρχάς, γιατί αν σκεφτείτε ότι η εξουσία στον κόσμο αυτό κανονίζεται από το κεφάλι. Το κεφάλι είναι ένα κτίριο στο οποίο συντονίζονται οι κινήσεις των ματιών, που είναι όλες οι κάμερες και τα συστήματα παρακολούθησης που υπάρχουν σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις γειτονιές, για να καταγράφουν τα πάντα που γίνονται στις ζωές των ανθρώπων. Τα αυτιά, που είναι οι άλλες συσκευές παρακολούθησης φυσικά, όπου παρακολουθούνται τα τηλέφωνα, καταγράφονται οι συνομιλίες, και φυσικά όλα αυτά αναφέρονται ξανά στο κεφάλι, έτσι. Είναι η μύτη. Η μύτη, για να πούμε την αλήθεια, είναι η αστυνομία. Δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Η μύτη είναι η αστυνομία. Είναι αυτοί που χώνουν τη μύτη τους εκεί που έχουν οι άλλοι τις δουλειές τους, μυρίζουν τις βρώμικες δουλειές για το κράτος, ας πούμε, τις βρώμικες δουλειές, τις αναφέρουν και βέβαια μετά αναλαμβάνουν δράση τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα δεν θέλετε να ξέρετε τι κάνουν. Είναι, ας πούμε, αυτό που λένε αυστηρός ακατάλληλο. Έτσι, τα δάχτυλα είναι αυτά τα οποία γραπώνουν και μετά αρχίζει η λειτουργία του απολυταρχικού καθεστώτος. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, ένας κόσμος στον οποίο όλα αυτά οι κάμερες παρακολούθησης, οι κοργοί στα τηλέφωνα, η αστυνομία και η μέθοδοι της, όσο περίεργες να είναι και αυτές, προσωποποιούνται και γίνονται αυτά το ανθρώπινο στοιχείο, ενώ οι άνθρωποι υποβιβάζονται σε κάτι λιγότερο, μιλάμε για έναν απίστευτα ψυχρό κόσμο. Και όπως φαίνεται και από την εικόνα εδώ που βλέπετε, το σχέδιο του David Lloyd αντανακλά στην ουσία τον κόσμο αυτό, στην ψυχρότητά του. Ένα από τα πράγματα που συμφωνήσανε ο Alan Moore με τον David Lloyd ήταν να μην υπάρχουν καθόλου ηχητικά εφέ, καθόλου γραμμές κίνησης, καθόλου οτιδήποτε θα μπορούσε να ζωντανέψει την ιστορία αυτή με τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν τα άλλα κόμιξ. Θέλανε κάτι στην ουσία το οποίο να παραπέμπει σε αυτή τη ζωφερότητα και να είναι όσο πιο ακίνητο, αν θέλετε να πάρετε το αστείο, ας πούμε, όσο πιο ακίνητο μπορεί να είναι ένα κόμικ. Στην ουσία, λοιπόν, να αντανακλάτε η ψυχρότητα του πράγματος σε όλο αυτό. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η μάσκα του ήρωα αντανακλά αυτό τον κόσμο, στο γεγονός κιόλας ότι αντανακλά και το χαμένο ανθρώπινο στοιχείο αυτού του κόσμου. Έχουμε έναν ήρωα, αυτόν τον Β, τον τρομοκράτη που σας έλεγα, ο οποίος δεν βγάζει ποτέ τη μάσκα του. Για την ακρίβεια, δεν βλέπουμε ποτέ το πρόσωπό του. Έτσι. Βλέπουμε πάντα μία μάσκα, η οποία μάλιστα είναι και μία μάσκα σαν αυτές που θα μπορούσε να φορέσει κανείς στις απόκριες. Δηλαδή, μάσκα από αυτές που δεν σου επιτρέπουν καθόλου να φανούν τα χαρακτηριστικά σου και να, στην ουσία, να φανεί οποιαδήποτε έκφραση. Το χαμόγελο του Β είναι ένα παγωμένο χαμόγελο, είναι ένα χαμόγελο σαν του φασουλί. Δεν είναι ένα ανθρώπινο χαμόγελο, είναι ένα χαμόγελο που έχει παγώσει εκεί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος, δεν υπάρχει πλέον ανθρώπινο στοιχείο. Το χαμόγελο έχει φύγει, το ανθρώπινο στοιχείο έχει φύγει, ο κόσμος αυτός το έχει στραγγαλίσει και στην ουσία ο Β είναι αυτός που δείχνει με τη μάσκα αυτή τι ακριβώς έχει χαθεί. Και το κάνει αυτό με τον τρόπο αυτό. Ένα απλό εικονογραφικό στοιχείο, αλλά ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι αρκετά πετυχημένο. Εκτός από όλα αυτά, το Β είναι και ένα σενάριο, και το λέω αυτό με την ίδια έννοια που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι την έννοια σενάριο, είναι ένα σενάριο σχετικά με την πρόοδο μιας κοινωνίας προς τον φασισμό. Ο Alan Moore τότε, θεωρώντας τον εαυτό του έκτοτε αρκετά ανώριμο, θεωρούσε ότι θα χρειαζόταν μια παρολίγο πυρηνική καταστροφή για να οδηγήσει την Βρετανία στο φασισμό. Και αυτό πάνω κάτω έβαλε στο κόμικ του. Και αργότερα δήλωσε ότι ήμουν πολύ ηλίθιος που το σκέφτηκα αυτό τότε, γιατί χρειάζονται πολύ λιγότερα στο να οδηγήσουν τη Βρετανία στο φασισμό. Πάντως, αυτό που σκεφτότανε ο Alan Moore τότε και ο David Lloyd ήταν το γεγονός ότι έτσι όπως πάντα πράγματα, δηλαδή
με μία Θάτσερ στην εξουσία, με μία κυβέρνηση που αφαιρεί σιγά σιγά τις ελευθερίες από τον κόσμο, με μία Αμερική και μία Ρωσία που να είναι στα, ο ένας ενάντια στον άλλον και με τον πυρηνικό όλεθρο στο background, δεν μπορεί, κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάνε στα άκρα. Και ακριβώς αυτά τα άκρα δραματοποιούν στο V for Vendetta. Στο V for Vendetta, ένας παρολίγο πυρηνικός πόλεμος γίνεται στην Βρετανία, γιατί γίνεται αλλού. Δηλαδή, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι πατάνε το κουμπί, κάνουν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ τους. Το ότι δεν ακούμε μέσα στο κόμικ πολλά πράγματα για την Αμερική, για τις ΗΠΑ, ούτε για τη Σοβιετική Ένωση, σημαίνει ότι προφανώς δεν επέζησαν και πολλά πράγματα. Αλλά η Βρετανία είχε την τύχη να έχει τότε μια κυβέρνηση που είχε απαγορεύσει τα πυρηνικά στο έδαφος της, οπότε γι' αυτό δεν θεωρήθηκε στρατηγικός στόχος. Συνεπώς δεν τους βομβαρδίσανε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, όπως βλέπετε στις εικόνες τις πρώτες δύο ψηλά. Με αίτιο τη μόλυνση που είχε γίνει από την σύγκρουση που μενότανε στις άλλες χώρες. Αυτό σταδιακά οδήγησε σε κατάρρευση της κυβέρνησης. Η κατάρρευση της κυβέρνησης οδήγησε σε τρελή ανασφάλεια του κόσμου και σε μια ομάδα στην ουσία συμμοριών από διάφορους πολιτικούς χώρους που άρχισαν να αντιμάχονται σχετικά με το ποια θα αναλάβει την κυβέρνηση και ποια θα αναλάβει την εξουσία. Και υπό αυτές τις συνθήκες, διάφορες ακροδεξιές οργανώσεις ενώθηκαν όλες μαζί κάτω από μια κοινή αιγίδα, εκμεταλλεύτηκαν το φόβο του κόσμου, τους δελέασαν με την ιδέα της ασφάλειας που ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο κόσμος και ακριβώς αυτό που επιζητούσε και όπως βλέπετε στην κάτω αριστερά εικόνα και στην κάτω δεξιά εικόνα, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στις πόλεις με παρελάσεις και με στρατιωτικούς σχηματισμούς, ο κόσμος ήταν εκεί για να τους χειροκροτήσει, νομίζοντας ότι επιτέλους έρχεται η τάξη. Βεβαίως, σταδιακά άρχισαν να εξαφανίζονται άνθρωποι. Πρώτα εξαφάνισαν τους μαύρους ανθρώπους, μετά εξαφάνισαν τους ανθρώπους οποιοδήποτε περίεργου χρώματος, άρχισαν μετά να εξαφανίζουν τους ρίζοσπάστες, άρχισαν να εξαφανίζουν τους πολιτικοποιημένους, άρχισαν να εξαφανίζουν τους ομοφυλόφιλους και σε κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε αυτό που έχουμε στην φάση που αρχίζει το κόμικ, που είναι ένα απολυταρχικό φασιστικό κράτος όπου τα πάντα παρακολουθούνται και όπου το ανθρώπινο στοιχείο δεν υπάρχει καν. Ενάντια σε μια τέτοια κοινωνία λοιπόν βρίσκεται ο V. Τώρα δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ σχετικά με το τι κάνει ο V μέσα στο κόμικ. Βέβαια υπάρχει μία συγκεκριμένη σκηνή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η σκηνή στην οποία ο V εισβάλλει μέσα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, κλέβει το σήμα, δηλαδή στην ουσία σταματάει να μεταδίδεται το πρόγραμμα το εγκεκριμένο από την κεντρική εξουσία και αρχίζει να μεταδίδει δικές του εικόνες, δικά του προγράμματα και στο διάστημα που χρειάζεται μέχρι να σπάσουν τις πόρτες τα στρατεύματα και να μπουν μέσα για να τον σταματήσουν, απευθύνει ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα πηγαίνει σε όλους τους Βρετανούς που έχουν ανοιχτή την τηλεόρασή τους. Και το μήνυμά του είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είναι ένα κατηγορό και δεν είναι ένα κατηγορό εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό θα ήταν το αναμενόμενο. Είναι ένα κατηγορό εναντίον των ίδιων των πολιτών. Ο Β κατηγορεί τους πολίτες ότι στην ουσία άφησαν να τους ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια τους. Ότι εκεί που θα έπρεπε να μπουν μπροστά, να αντιδράσουν σε πράγματα και κυρίως να πάρουν την ευθύνη στα χέρια τους αντί να την αποδώσουν πολύ βολικά σε μια πολιτική εξουσία η οποία θα τους έβγαζε το φίδι από την τρύπα, θα ανοίγαν αυτοί τα χέρια τους και θα καθόντουσαν άνετοι στις καρέκλες τους αφήνοντας τους άλλους να αναλάβουν ό,τι βαριά ευθύνη υπήρχε, ότι αυτό ακριβώς οδήγησε τα πράγματα εδώ που βρίσκονται. Όπως τους λέει χαρακτηριστικά, λέγατε, δεν θέλατε να είστε εσείς τα αφεντικά σας.
Σας δώσαν πολλές ευκαιρίες για να είστε εσείς τα αφεντικά σας και εσείς δεν τις πήρατε. Δεν μπορώ να αντέξω αυτό το βάρος αφεντικό. Εγώ ξέρω τη θέση μου, εγώ προτιμώ να κάτσω εδώ στη γωνιά μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθείτε. Αυτό λυπάμαι, τους λέει, αλλά έχετε μείνει ακίνητοι στη θέση αυτή πολύ καιρό και αρχίζει να φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Και βεβαίως, το μήνυμα, η λύση που προτείνει ο Β σε αυτό το θέμα είναι η αναρχία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Β μιλάει για την αναρχία και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο κηρύσσει είναι κάτι εναντίον της διακυβέρνησης όπως την ξέρουμε. Τώρα, τι εννοεί η αναρχία ο Β, είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα, μπορούμε ίσως να το κουβεντιάσουμε μετά, αλλά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι για τον Β υπάρχουν δύο πλευρές στην αναρχία. Υπάρχει η καταστροφική πλευρά και υπάρχει και η δημιουργική πλευρά. Για τον Β η αναρχία περνάει μέσα από ένα στάδιο που λέγεται χάος και μετά φτάνει μέσα σε ένα στάδιο που λέγεται δημιουργία. Το στάδιο του χάους, το στάδιο της καταστροφής είναι το στάδιο στο οποίο αυτοκρατορίες, πολιτεύματα, καταστάσεις, όλα σωριάζονται, σαρώνονται, υπάρχει, μένει ένας καμβάς από ερείπια, από συντρίμια και πάνω σε αυτό το καμβά θα έρθουν οι δημιουργοί για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό κρατήστε το, γιατί θα παίξει σημασία μετά. Λοιπόν, βεβαίως, ένας από τους λόγους για τους οποίους γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, το Β παγκοσμίως σήμερα, είναι το γεγονός ότι το 2006 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έγινε μια κινηματογραφική μεταφορά του λοιπόν. Θα σας πω από την αρχή ότι δεν είμαι από τους θαυμαστές της ταινίας, οπότε αν κάποιος από εσάς είναι θαυμαστής της ταινίας, ας ατσαλώσει την καρδιά του, γιατί δεν θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υπάρχουν σημαντικές και πολλές διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία. Πολλές από αυτές δεν μας αφορούν. Θα μείνω όμως σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σημασία. Καταρχάς, οι αλλαγές στους χαρακτήρες που έχουν γίνει και μάλιστα στους κεντρικούς χαρακτήρες είναι πολύ σημαντικές. Αν φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ότι σε αυτόν τον εξαθλειωμένο κόσμο που σας περιέγραψα προηγουμένως, η βασική ηρωίδα είναι μια ανήλικη κοπέλα η οποία εκτός ότι έχει ορφανέψει και δουλεύει σε μια τυποτένια δουλειά, σε ένα εργοστάσιο, βγάζει τόσα λίγα χρήματα ώστε αναγκάζεται να εκπορνευτεί. Και την πρώτη φορά που την συναντάμε είναι στη φάση που πάει να προσεγγίσει τον πρώτο της πελάτη. Στην κινηματογραφική ταινία η ηρωίδα είναι μεν ορφανεμένη, δουλεύει σε ένα ασήμαντο πόστο, αλλά το πόστο αυτό είναι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό όπου είναι μια, θα λέγαμε, ελάσσον δημοσιογράφος, ας πούμε, θα μπορούσαμε να την πούμε, ή ίσως στα γραφεία εκεί να δουλεύει. Είναι θεληματική και ανεξάρτητη και απλά έχει βγει για να πάει στο σπίτι ενός συναδέλφου μετά από μια απαγορευμένη ώρα. Δεν την συναντάμε πρώτη φορά ενώ προσπαθεί να εκπορνευτεί. Είναι, πιστεύω, μια αρκετά σημαντική διαφορά. Μια άλλη διαφορά, η οποία πιστεύω θα φαινόταν καλύτερα αν είχαμε κλειστά τα φώτα, αλλά δεν τα έχουμε, είναι το γεγονός ότι η ταινία έδωσε μια έμφαση στη δράση. Ξεχάστε αυτό που έλεγα, ότι δεν κινούνται τα πράγματα. Στην ταινία Β τα πάντα κινούνται, ακόμα και το μαχαίρι που κάνει ο Β αφήνει γραμμές στον αέρα, ας πούμε. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός φυσικά ότι μιλάμε για μια ταινία του Hollywood, μια ταινία η οποία λειτουργεί με τους κώδικες επιστημονικής φαντασίας κτλ. Κτλ. Η έμφαση όμως αυτή λειτουργεί αφαιρετικά για τα άλλα στοιχεία που λέγαμε. Και για μένα η σημαντικότερη διαφορά, και εκεί είναι και ένα σημείο που ίσως αυτό που λένε η ταινία χάνει πλήρως την επαφή της έστω με το πνεύμα του κόμικ, είναι η σημασία που δίνεται στη μάσκα ως προσωποποίηση των ιδεών που κρύβονται πίσω από τον ήρωα. Στο φινάλε της ταινίας έχουμε μία σκηνή, η οποία τονίζω δεν υπάρχει στο κόμικ, όπου όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να αντιδράσουν στο καθεστώς βγαίνουν στους δρόμους ντυμένοι Β. Τώρα, ο
σκοπός υποτίθεται που ο Β φοράει τη μάσκα του είναι επειδή ακριβώς είναι ο κάθε άνθρωπος. Είναι το στοιχείο το ανθρώπινο που έχει καταργηθεί από αυτό το καθεστώς. Είναι στην ουσία όλοι μας. Η ταινία νόμιζε ότι αυτό μπορεί να αναπαραχθεί με το όλοι μας να είμαστε κρυμμένοι πίσω από μία μάσκα τύπου Β. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό το αφήνω στη δική σας κρίση. Τώρα, υπάρχουν και ορισμένες άλλες απόψεις ταινίας που είναι ίσως και πιο δολιοφθορές, θα λέγαμε, στο πνεύμα του Β, γιατί η ταινία είναι και αυτή μία ιδιοποίηση. Όπως οι δημιουργοί ιδιοποιήθηκαν την ιστορία του Guy Fawkes στο κόμικ, έτσι και η ταινία στην ουσία ιδιοποιείται την ιστορία του βιβλίου. Αυτό το κάνει μέσα από τα κινηματογραφικά της σλόγγαν, στις αφίσες της ταινίας υπήρχαν διάφορα τσιτάτα του στυλ «Ελευθερία για πάντα» με διπλό θαυμαστικό, ή το άλλο τσιτάτο το ότι οι λαοί δεν πρέπει να φοβούνται τις κυβερνήσεις τους, οι κυβερνήσεις πρέπει να φοβούνται τους λαούς τους. Τα οποία δεν σημαίνουν στην ουσία τίποτα. Είναι ωραία πράγματα να τα λέει κανείς σαν συνθήματα. Στην ιστορία του βιβλίου υπάρχει μόνο μία τέτοια ατάκα, η οποία δεν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Είναι η ατάκα, οι ιδέες είναι αλεξίσφαιρες, η οποία όμως χρησιμοποιείται μόνο υπό ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα, σε μια πολύ συγκεκριμένη σκηνή και με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι χρησιμοποιείται στην ταινία. Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι για ευνόητους λόγους, γιατί η ταινία ήταν μια αμερικάνικη χολιγουδιανή παραγωγή, απομακρύνθηκε όσο δεν γινόταν από τη θεματική της αναρχίας. Την ξαναείδα πρόσφατα για προκειμένου να κάνω αυτήν την παρουσίαση και εκτός αν κάνω κάποιο λάθος, η μοναδική φορά που ακούγεται η λέξη αναρχία μέσα στην ταινία είναι όταν κάποιος ντυμένος με μάσκα Β μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα, είναι η εικόνα που βλέπετε πάνω-πάνω, και ληστεύει το κατάστημα αυτό, φωνάζοντας Anarchy in the UK, από το γνωστό το τραγούδι των Sex Pistols. Το οποίο δεν είναι ακριβώς φυσικά αυτό που στοχεύαμε όσον αφορά το θέμα της θεματικής αναρχίας, έτσι. Στην ουσία, τι γίνεται, έχουμε φύγει από τον V, που γνωρίζαμε, δηλαδή μια προβληματική της αναρχίας ενάντια στην κυβέρνηση και έχουμε πάει σε μια άλλη προβληματική όπου ο Β είναι ένας good guy και εδώ το χρησιμοποιώ το guy με λογοπαίγνιο γιατί είναι και το θέμα του Guy Fawkes που λέγαμε πριν, έτσι, ένας good guy εναντίον, προσέξτε, ούτε της έννοιας της κυβέρνησης, ούτε καν στην ουσία της έννοιας του φασισμού, πιο πολύ εναντίον του συντηρητισμού. Το κειμενάκι που βλέπετε εκεί είναι γραμμένο, είναι μια δήλωση του ίδιου του Alan Moore, ο οποίος αντέδρασε τόσο πολύ στην ταινία ώστε δεν την είδε. Του είχα στείλει όμως το σενάριο όταν τη γυρίζανε, οπότε διάβασε το σενάριο. Και λέει το εξής, όπως βλέπετε εδώ, ότι η ταινία αυτή ήταν μια παραβολή για την εποχή του Bush, του George Bush του νεότερου. Φτιαγμένη από ανθρώπους που δεν έχουν τα κότσια να βάλουν μια πολιτική σάτυρα να διαδραματίζεται στη χώρα τους, γι' αυτό τη βάλανε να διαδραματίζεται κάπου αλλού. Μια ανήπορη να πραγματοποιηθεί αμερικανική δημοκρατική φαντασίωση για κάποιον με αμερικανικές δημοκρατικές αξίες που αντιστέκεται ενάντια σε ένα κράτος που το διοικούν νεοσυντηρητικοί. Και πιστέψτε με, αν δείτε την ταινία, θα βρείτε πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ του καθεστώτος αυτού και του καθεστώτος που επικρατούσε στην Αμερική την εποχή εκείνη, δηλαδή τη συντηρητική κυβέρνηση του George Bush Jr. Και όπως δηλώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, αυτό δεν ήταν η πλοκή του κόμικ. Εμείς δεν μιλούσαμε για τους νεοσυντηρητικούς, μιλούσαμε για τον φασισμό, μιλούσαμε για την αναρχία, μιλούσαμε για την Αγγλία. Τώρα, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε ένα πράγμα το οποίο πολύ ίσως θα θέλανε να είναι επιτυχία του κόμικ, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, δεν είναι επιτυχία του κόμικ. Δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στην Ιφίλιο που να έχουν διαβάσει το κόμικ όσοι έχουν δει την ταινία. Και από τους ανθρώπους που είδαν την ταινία προέκυψε η επιτυχία ενός υποπροϊόντος της ταινίας, της μάσκας του Β. Α, ναι, να σας πω εδώ ένα μικρό ανέκδοτο.
Ο David Lloyd, μπορείτε να το ρωτήσετε γι' αυτό, γιατί το έγραψε ο ίδιος στην εισαγωγή του κόμικ. Όταν τους πρωτοήρθε η ιδέα να κάνουν τον ήρωα να έχει χαρακτηριστικά τύπου Guy Fawkes, λέει να φοράει μια μάσκα τύπου Guy Fawkes. Οπότε βγήκε στα μαγαζιά να βρει μια μάσκα τύπου Guy Fawkes να αγοράσει. Δεν βρήκε, γιατί απλά δεν υπήρχε. Οπότε έκατσε ο ίδιος και σχεδίασε κάτι που θα μπορούσε να είναι η μάσκα του Guy Fawkes, για να μπορεί να φοράει ο ήρωάς τους. Γιατί κανένας δεν ενδιαφερόταν για τον Guy Fawkes στο σημείο ώστε να βάλει μια μάσκα Guy Fawkes την εποχή εκείνη. Σήμερα, αν το κοιτάξετε και στο ίντερνετ, η μάσκα που έχει τις περισσότερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι η μάσκα του Guy Fawkes. Ευτυχώς όχι ακριβώς λόγω της επιτυχίας της ταινίας, αλλά λόγω του ότι έχουν υιοθετήσει τη μάσκα και τον V σαν ένα σύμβολό τους διάφορες ομάδες αντίδρασης σε διάφορα κατεστημένα, κυρίως οι ανώνυμους, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Σημειωτέων βέβαια, όσοι από αυτούς δεν φτιάχνουν μόνοι τους μια αυτοσχέδια μάσκα και αγοράζουν τη μάσκα αυτή καθ' αυτή, σημαίνει ότι ο βολός τους πηγαίνει στον μεγάλο όμιλο της Time Warner, στους οποίους ανήκει και τα κόμικ και το V και τη ταινία και το οτιδήποτε. Αυτό είναι μια μικρή ηρωνία της ζωής που λένε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Τι ακριβώς συμβολίζει ο V και τον φοράνε οι άνθρωποι σήμερα, φοράνε οι ανώνυμους, φοράνε οι άνθρωποι που αντιδρούν σε διάφορα πράγματα, είναι ένα μυστήριο. Γιατί η μάσκα του V και ο V ο ίδιος ως μάσκα, ως σύμβολο, είναι ένα σύμβολο πασπαρτού. Έχουμε δει τους ανώνυμους να χρησιμοποιούν, να φοράνε μάσκες V ενάντια στη Σαϊντολογία, που ήταν και μια από τις πρώτες φορές που φορέθηκε η μάσκα. Ενάντια στα καθεστώτα της Wall Street, στο κίνημα Occupy, ενάντια στο ΔΝΤ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουμε δει να χρησιμοποιείται η μάσκα σε καμπάνιες ενάντια στη λογοκρισία του ίντερνετ. Και όταν λέμε λογοκρισία του ίντερνετ, δεν εννοούμε μόνο τη λογοκρισία της ελεύθερης πληροφορίας, αλλά ακόμα και την ελευθερία του να κατεβάζει κανείς παράνομα όποια ταινία θέλει, όποιο παιχνίδι θέλει ή όποιο κόμικ ή βιβλίο θέλει, έτσι. Στην ουσία, πρόκειται και εδώ για μια ιδιοποίηση. Όπως δηλαδή, το Hollywood ιδιοποιήθηκε τον V στα κόμιξ. Οι δημιουργοί ιδιοποιήθηκαν τον Guy Fawkes για το κόμικ τους. Έτσι και οι ανώνυμους ή οποιοδήποτε ιδιοποιούνται και εδώ το σύμβολο του V ως ένα σύμβολο πασπαρτού ενάντια σε κάτι με το οποίο διαφωνούν. Βέβαια, υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα διάσταση εδώ. Το γεγονός ότι εδώ δεν μιλάμε για έναν μοναχικό τρομοκράτη ή επαναστάτη ή πάρτε το όπως θέλετε. Εδώ μιλάμε για ομάδες. Οι ανώνυμους είναι μία μη ομάδα επαναστατών. Τι εννοώ μη ομάδα? Δεν είναι υποτίθεται οργανωμένοι, εκτός αν είναι οργανωμένοι σε μικρούς φύλακες. Δεν έχουν υποτίθεται κεντρική εξουσία, γιατί ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να γίνει μέλος, δεν έχουν κανόνες για να μπει κάποιος, δεν έχουν. Οπότε αυτό μπορούμε να τους περιγράψουμε ως μια ομάδα που δεν είναι ομάδα. Γι' αυτό τους ονομάζω μη ομάδα. Σε αυτό δεν είναι τόσο ότι έχουν κοινά με τον V, γιατί ο V ήταν μια οργάνωση από έναν άνθρωπο, έτσι. Έχουν πιο πολλά κοινά με μια άλλη μη ομάδα επαναστατών από κάποιο άλλο κόμικ, το κόμικ The Invisibles, το οποίο αν δεν το έχετε υπόψη σας, σας συνιστώ να το διαβάσετε ή να το ψάξετε, τέλος πάντων, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αλλά, γιατί μου ήρθε αυτό στο μυαλό? Γιατί ο συγγραφέας του Invisibles, ο Grant Morrison, είναι και αυτός Βρετανός και επειδή είναι αρκετά αυτοσαρκαστικός και επειδή το κόμικ του βγήκε ακριβώς από τον ίδιο εκδοτικό οίκο που έβγαλε και το V, ο οποίος ανήκει, όπως είπαμε, σε μεγάλο όμιλο, έκανε κάποια στιγμή κάποια σάτυρα σχετικά με το καθεστώς αυτό, το ότι βγάζει ένα επαναστατικό κόμικ από έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στον κόσμο. Και θα επανέλθω στη σάτυρα αυτή, λέγοντάς σας πρώτα ότι υπάρχει ένα περίεργο θέμα σχετικά με τη χρησιμοποίηση της μάσκας του V και του συμβόλου του V σήμερα για επαναστατικούς σκοπούς. Αν πάρουμε υπόψη, π.χ. τι κάνουν οι ανώνυμους.
Οι ανώνυμοι στηρίζονται σε σύμβολα. Στηρίζονται σε σύμβολο του ανθρώπου χωρίς πρόσωπο, που είναι αυτός που βλέπετε. Στηρίζονται στο σύμβολο της μάσκας του Β και στηρίζονται για την επανάστασή τους σε συμβολικές ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη, hacking, επιθέσεις ηλεκτρονικές κλπ. Αυτό στην ουσία πρέπει να πούμε ότι κάνει και την επανάστασή τους μία πράξη συμβολική. Δηλαδή, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω πώς θα το πάρετε, έτσι, κανένας δεν χρησιμοποιεί τη μάσκα του Β για να πάει και να βάλει μία βόμβα κάτω από το κοινοβούλιο της οποιασδήποτε χώρας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε επαναστάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν στην ουσία τη μάσκα του Β, έχουμε συμβολικές πράξεις οι οποίες χρησιμοποιούν ένα σύμβολο για να δηλώσουν την αντίθεση τους σε ορισμένα πράγματα. Δεν έχουμε δηλαδή τον καμβά που θα προκύψει μέσα από το σάρωμα, μέσα από τα συντρίμια, το οποίο είναι η θέση της αναρχίας όπως περιγράφεται μέσα στην ιστορία Β. Είναι πιο πολύ αγώνες διατήρησης των πραγμάτων που έχουμε, οι οποίοι γίνονται με συμβολικά όπλα. Όπλα δηλαδή που δεν έχουν στην ουσία κάποιο αντίκτυπο. Και έρχομαι τώρα στην αυτοσαρκαστική δήλωση του Grant Morrison, που έβαλε κάποια στιγμή τον ήρωά του, που είναι και αυτός, είπαμε, ένας τύπου Β ήρωας, να λέει κάποια πράγματα που τον χαρακτηρίζουν. Και λέει το εξής: η πιο δόλια εικόνα από όλες είναι η φιγούρα του ήρωα αναρχικού. Μία δημιουργία της κουλτούρας της εμπορικής μας επιτρέπει να αγοράσουμε και να μπούμε με τον οβολό μας μέσα σε μία αυθεντική προσομοίωση της επαναστατικής πράξης. Αυτός ο ήρωας ενθαρρύνει στην ουσία την παθητικότητα και τη θέαση ενάντια στη δράση και η επανάσταση γίνεται άλλο ένα προϊόν το οποίο μπορούμε απλά να καταναλώσουμε. Είναι μια ιδιαίτερα κοινική άποψη, αλλά είναι μια άποψη η οποία αντανακλά και το καθεστώς επαναστατικών κειμένων τα οποία εκδίδονται ή ταινιών που προωθούν την επανάσταση, οι οποίες όμως είναι παραγωγές μέσα από ένα σύστημα και γίνονται καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, και στην ουσία αυτές οι κινήσεις δρούν πιο πολύ εφησυχαστικά παρά επαναστατικά. Έχουμε εδώ δηλαδή το μοτίβο του επαναστάτη που γίνεται ένα βολικό μοντέλο που βοηθάει να μείνει στη θέση της μια βαθύτερη συντήρηση. Αυτό το θέτω σαν προβληματισμό, αν θέλετε. Κλείνοντας, θα ήθελα απλά να σας δείξω για άλλη μια φορά τα πρόσωπα του Β από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα και να πω ότι στην ουσία δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να απορούμε ίσως για αυτά που είδαμε προηγουμένως, αν αναλογιστούμε ότι όλη η διαδρομή από τον Guy Fawkes, τον άνθρωπο ο οποίος για τους δικούς του λόγους θρησκευτικής αντιπαλότητας στο καθεστώς της εποχής του θέλησε να βάλει μια βόμβα κάτω από τη Βουλή των Λόρδων, περάσαμε σε μια άλλη μάσκα που κάλυψε αυτή τη μάσκα και ήταν η μάσκα του πανηγυριώτικου Β, των ανδρικέλων που καίγανε και καίνε ακόμα στην Αγγλία, στη μάσκα του ήρωα του κόμικ που είναι ένας αναρχικός τρομοκράτης ενάντια σε ένα απολυταρχικό καθεστώς και είναι και ενάντια σε κάθε μορφή διακυβέρνησης, είναι πιο πολύ στη φάση της διακυβέρνησης του λαού από τον ίδιο τον λαό. Στον Β της ταινίας που επικαλύπτει και αυτό στον Β του κόμικ με τη δικιά του μάσκα που είναι ένας δημοκράτης ενάντια σε μια δικτατορία. Και στους Β των δρόμων που καλύπτουν και αυτοί με τις δικές τους μάσκες τη μάσκα της ταινίας, που είναι οι άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτά που γίνονται,
θέλοντας να διατηρήσουν όσα μπορούν από αυτά που τους έχουν μείνει. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αρκετά πράγματα τα οποία νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε και προκαλούν, θα μας βάλουν μάλλον σε σκέψεις. Οπότε, να κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως, Ηλία. Μπορώ. Βέβαια, λίμον. Ήθελα καταρχάς να ρωτήσω τον κύριο Αρκολάκη. Κύριε Αρκολάκη, ισχυριστήκατε στην εισαγωγή του της ομιλίας της τώρα ότι ακόμα και η αριστερά δεν πιστεύει στην αρχή του κόμματος ως αυτόνομη τεχνική έκφραση. Το κατάλαβα, νομίζω. Η αριστερά. Έτσι είπα. Όχι υποχρεωτικά. Ακόμα και αριστερή καλύτερα. Δηλαδή προοδευτική καλύτερα. Ακόμα και αριστερή. Ναι. Δεξί δηλαδή, ακόμα και αριστερή δεν το πιστεύουν. Οι δεξί αποκλείονται. Εγώ ας πούμε δεξιός. Αποκλείεται να πιστεύω ότι το κόμιξ είναι αυτό με κατεχνική έκφραση και συνεχή. Η κυρίαρχη άποψη στην, είναι ότι ο λόγος έχει τον πρώτο. Ότι κυρίαρχο στην κοινωνία και μάλιστα στην κοινωνία την καπιταλιστική είναι ο λόγος και ειδικά ο γραπτός λόγος και ότι η εικόνα είναι συμπληρωματική. Είναι ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας τουλάχιστον για 200 χρόνια και λόγω αυτής της κυριαρχίας του λόγου η εικόνα πάντοτε υποβαθμιζόταν και ο ρόλος της εικόνας και μέσα στην τέχνη και ειδικά και στον κινηματογράφο και στα κόμιξ ήταν υποδέστερο. Αυτό ήθελα. Αυτό πώς προκύπτει. Από το... Τι εννοείτε πώς προκύπτει. Πώς προκύπτει. Αυτό είναι ακούγεται ως αφορισμός, αλλά εγώ δεν έχω την ίδια εντύπωση. Φαντάζομαι ότι όσοι έχουμε τριβήσει, μερικοί από εμάς έχουμε τριβήσει τα οπτικά μουσικά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δυναμική του κινηματογράφου σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα και τον 19ο αιώνα. Και προφανώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δυναμική που ήταν τα κόμιξ σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, αλλά όχι μόνο σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως λέγοντας λόγο και υπομονώντας πρόζα, παραγνωρίζεται ότι η αφήγηση χρησιμοποιεί πάρα πολλά και συνθετότερα πράγματα για να περιγράψει την πραγματικότητα ή για να δημιουργήσει ιστορίες που ζητούν την ταύτιση, την συγκίνηση από τον θεατή, αναγνώστη. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως αυτό που λέτε είναι αρκετά αυθαίρετο. Όχι, δεν είναι αυθαίρετο. Νομίζω η συνθετότητα με εικόνα και λόγου είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπερασπίζομαι που είπα μέσω και του κόμιξ. Το ζήτημα της τέχνης του διαχωρισμού ξεκινάει από το διαχωρισμό της τέχνης σε υψηλή τέχνη και σε τέχνη μαζική. Στη μαζική τέχνη και ειδικά από τα τέλη του 10ου μέσα στη βιομηχανική, μετά τη βιομηχανική επανάσταση και από το 19ο αιώνα τα τέλη, η έννοια της εικόνας και της κινηματογραφικής και της εικονογράφησης έπαιζε υποδέστερο λόγο ακριβώς διότι ερχόταν σε αντιπαραβολή με την υψηλή τέχνη του λόγου που είναι η λογοτεχνία, το θέατρο, το δράμα. Τα κόμιξ δηλαδή λέτε ότι είναι χαμηλή τέχνη. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι είναι η κυρίαρχη αντίληψη, η συντηρητική και η κυρίαρχη αντίληψη που διαχωρίζει το κόμιξ σαν κατώτερο είδος. Αυτό θέλω να πω. Ας πούμε, εσείς θεωρείτε ας πούμε, ότι το Μάους είναι υψηλή τέχνη και το Μίκη Μάους ας πούμε. Είναι... Δεν κάνω το διαχωρισμό. Δεν έκανα διαχωρισμό εγώ τέτοιο υψηλή και, και μαζική τέχνη. Είπα όμως ότι από τη στιγμή που όταν γίνεται ο διαχωρισμός σε μαζική τέχνη και σε υψηλή τέχνη, όπως έκανε και ο Αντώνο που είπε πριν και ο Σάββας, υπάρχει, μπαίνουν κατηγοριοποιήσεις. Και τα κόμιξ συνήθως μπαίνουν σε αυτή την κατηγοριοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να κάνω την δύο κάου. Η δεύτερη στις δύο είναι μία δώρο. Ήθελα να πω στον κύριο Κάου, ακούγοντας την πολύ κάθε στιγμή σκέφτηκα, διαβάζοντας προσφάτως, επειδή πέθανε το Παύλο, για καμιά φορά είναι στην διάβασα λοιπόν μια διαμάχη του παλιότερου με τον Λεφίλιο. Και στο κείμενο αυτό που έτυχε να διαβέξω, μιλούσε για τον σχετικισμό της πολιτικής ανάγνωσης από τις τέχνες της μυθοπλασίας. Στην πραγματικότητα δηλαδή ο Χόμσμπομ την έπεφτε
σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικές αναγωγές ή να εξηγήσουν την πολιτική, παραπέμποντας σε έργα τέχνης και κυρίως αφηγηματικά έργα τέχνης. Βιβλία, αφηγήσεις δηλαδή με ιστορήματα και κείμενα, κινηματογραφικές ταινίες, ιστορίες των κόμιξ. Περιγράψτε, κύριε Κάουα, μια αφηγηματική δυστοπία. Ένα φίξιον, ας μείνουμε στο κόμιξ, ας μην πάμε στα υπόλοιπα, επιχειρώντας να δώσετε ερμηνείες πολιτικές για πραγματικότητες που ούτως ή άλλως προσεγγίζονται μονόπλευρα και από το κόμιξ, πολύ φοβάμαι για από εσάς, την ιστορία εννοώ της θασιερικής περιόδου στη Βρετανία. Με εξαίρεση των Orwell, μπορούν, πιστεύετε, οι αφηγηματικές δυστοπίες να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο εξήγησης της πολιτικής? Εξαιρώ τον Orwell για άλλους λόγους, όχι διότι τον χρησιμοποιούμε απευθείας, αλλά διότι ο ίδιος ο Orwell έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και στα θεωρητικά του κείμενα. Ας τον αφήσουμε απ' έξω. Με όλα τα υπόλοιπα, από τον Bradbury, ας πούμε, μέχρι και αυτό. Ναι, κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά δεν θα τον άφηνα εγώ απ' έξω, με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι κάποιος που θα ήταν τόσο φανατικός ώστε να το πει αυτό που είπατε στο New Left Review, πιστεύω ότι θα τον έβαζε και τον Orwell μέσα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έλεγε ότι κακώς κάποιος μπορεί να αναφερθεί στο 1984 ή στο Ευθυφάρμα των Ζώων για να περιγράψει πολιτικές καταστάσεις. Και αν το έκανε ο ίδιος ποτέ, τότε πήγαινε ενάντια στο ίδιο του το... Όχι, το παράδειγμα του Orwell είναι δικό μου. Α, εντάξει, αυτό σας λέω. Τώρα, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψή του και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψή του γιατί έχω καταρχάς ένα πολύ εγωιστικό λόγο. Ολόκληρη η ακαδημαϊκή μου, επαγγελματική μου, προσωπική μου σταδιοδρομία είναι να κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό που ισχυρίστηκε στο New Left Review ήταν σαν να με κατηργούσε. Συνεπώς, όχι, λυπάμαι, δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει. Θεωρώ αντίθετα ότι είμαι πιο πολύ της θεωρίας του σκοτεινού καθρέφτη, ότι για τον α ή β λόγο κάποιος δημιουργός, τέχνης ή ηθελημένα ή ασυνείδητα μπορεί να εκφράσει σαν ένας καθρέφτης και ενίοτε σκοτεινός καθρέφτης αυτό που συμβαίνει στην εποχή του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πρέπει να... έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πανανθρώπινα και έχουμε κάποια πράγματα που είναι και διαχρονικά, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Orwell. Αναφέρεται τον Bradbury, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σίγουρα αυτό που είπε ο Bradbury στο Fahrenheit 451, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να... σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε την εποχή που το έγραψε ο Bradbury. Είναι απόλυτα, πώς να σας πω, απόλυτα άρρητα δεμένη με το, την εποχή του. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράφεις για μια κοινωνία στην οποία καίγονται τα βιβλία και να, στην ουσία, διαχωρίζεις αυτό το κείμενο από το γεγονός ότι είναι μια εποχή στην οποία υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών, στην ουσία ένα κυνήγι ανθρώπων, που δεν τους καίνε ακριβώς, αλλά εντάξει, κάνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν μίλησα για την έκπληψη, μίλησα για τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, αυτό που είπατε είναι ότι η αντίρρηση του συγκεκριμένου, όπως είπαμε, Χότσμαν, ναι. Λοιπόν, είναι ότι η αντίδρασή του ήταν στο ότι δεν μπορούμε στην ουσία να μιλήσουμε μέσα από αναγωγές, με αναφορές στη βιβλία τέχνης ή σε οτιδήποτε, για πραγματικές πολιτικές καταστάσεις. Διαφωνώ. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε. Διαφωνώ. Οι πολιτικές καταστάσεις φιλτράρονται μέσα από την αφήγηση. Έχει να κάνει αυτό με το ότι ο άνθρωπος δεν, και ο δημιουργός δεν γράφει μέσα σε μια γυάλα ή δεν δημιουργεί μέσα σε μια γυάλα. Ο Alan Moore και ο David Lloyd, για να επανέλθουμε στο Vivo Vendetta, π.χ. ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι άνθρωποι. Την εποχή εκείνη έβλεπαν αυτό που γίνεται και θέλαν να αντιδράσουν. Το κάναν μέσα από έναν εμπορικό τρόπο, ναι, προφανώς, ας πούμε, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους.
Το κάνανε γιατί ήταν οπαδοί αυτού που έκανε ο Όρουελ το 1984, φαντάζομαι, ναι, γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος γράφει φαντασία και του έρχεται να γράψει μελλοντική φαντασία επηρεάζεται και λίγο από το 1984. Φαντάζομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το καλύπτω, αλλά... Ο Σμπάμ επίσης είχε πει ότι για την πίεση της Βουργουνδίας δεν μας λέει τίποτα για την οικονομική κρίση του 17ου αιώνα, αλλά δεν μπορεί να μας πει άμεσα για την οικονομική κρίση, να μας την εξηγήσει. Αλλά η πίεση όμως σε συνδυασμό με, με τα τεκμήρια, τα ποίηματα αυτά, μπορούν να μάθουμε περισσότερα και για το έργο τέχνης τα ποίηματα και για τη συγκεκριμένη εποχή. Είναι ο συνδυασμός και της τέχνης και των ιστορικών τεκμήριων και της ιστορικής αφήγησης που μας επιτρέπει να έχουμε σφαιρικότερη αντίληψη. Να καταρθώ κι εγώ λίγο λόγω συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να αποφευθούν δύο πράγματα. Ο Χομπσμπόμ είναι ίσως ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για αυτά, γιατί έχει πολλές αμαρτίες στη ράχη του στο παρελθόν, έτσι, για τους ύμνους του στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι δεν μπορείς να ανάγεις ένα έργο τέχνη απλώς στις πολιτικές οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό παράττει, ίσως ιδεολογικούς περιορισμούς του ίδιου του δημιουργού. Ο Έζρα Πάουντ μπορεί να είναι μέγιστος ποιητής, παρόλο που το φασίστας. Για ένα χοντρό παράδειγμα, ή ο Ντίκενς, μοναρχικός, ιδρυτικός, και ταυτόχρονα αυτό που ήταν. Ο μοναρχικός ήταν ο Μπαλζάκ. Είναι τελείως λάθος, γι' αυτό εγώ στη δικιά μου εισαγωγική τοποθέτηση για τον Μάους μίλησα για αυτό το τοπικό πλεόνασμα. Κάτι που ξεπερνάει και την εποχή και τους περιορισμούς που δημιουργούμε σε συγκεκριμένη εποχή. Αλλά ταυτόχρονα είναι καρπός μιας εποχής. Και ταυτόχρονα όμως μπορεί να πάει και πέρα από, αυτό, από αυτή την εποχή. Για να πω ένα παράδειγμα, μια και μιλάμε για κόμιξ. Εγώ είμαι κάθετα, είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτόν τον αστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε υψηλή τέχνη και λαϊκή τέχνη και παραμύθια. Στο τελευταίο βιβλίο ασχολήθηκα ιδιαίτερα και με το θέμα του Σούπερμαν. Θεωρείται το πιο χειραίο τη αγορά έργο. Λοιπόν, ο Σούπερμαν είναι αδιανόητος πώς αυτά οι δύο το φτιάξανε. Έξω από το crack του 29, έξω από την Great Depression της δεκαετίας του 30, η πρώτη μορφή, το draft που κάνανε πριν δώσουν την τελική μορφή του ανθρώπου που έρχεται από το κρύπτωμα και τα λοιπά και πέφτει, ήταν στις ουρές των ανέργων ένας δόλιος άνεργος Αμερικάνος εργάτης που κάποιος διαβολικός επιστήμονας τον παίρνει και του δίνει εκείνο το, και τον κάνει να έχει υπερδυνάμεις. Είναι αυτοί οι πάμφτωχοι Εβραίοι του Lower East Side του Manhattan που φτιάξανε το Σούπερμαν δεν μπορούν να ξεχωριστούν σίγουρα και από την εποχή τους και από τις φαντασιώσεις τους και από την προσπάθειά τους να πάνε πέρα από αυτή την εποχή. Όπως καθόλου τυχαία είναι πότε πεθαίνουν οι εταιρείες των Σούπερμαν, αλλά αυτό μην πάω σε λεπτομέρειες. Το ένα είναι σίγουρα ότι δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την εποχή. Η δικιά μου άποψη για τα κόμιξ ιδιαίτερα και νομίζω πολύ αφοριστικά το είπα ότι από τη μία είναι κατεξοχή μοντέρνα τέχνη όπως και ο κινηματογράφος είναι εκφράζουν το zeitgeist, το πνεύμα της εποχής και στις καλύτερες τους στιγμές πάνε κόντρα σε αυτό το πνεύμα της εποχής και αφήνουν αυτή τη χαραμάδα, τη ροχμή, το παράθυρο σε αυτό που δεν υπάρχει ακόμα αλλά που είναι δυνάμει, λανθάνει και θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από μια πράξη αντίστασης. Και δίνει μια άλλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι όντως θα ανάγει τον Σούπερμαν στο Κράφτ 29 ή θα μάθει περισσότερα το τι συνέβη και με την Great Depression και με το New Deal, ας πούμε. Και το New Deal έχει σχέση με τον κρυπτονίτη ή όχι. Λοιπόν, είναι ανόητο αυτό. Αυτά συμφωνούμε. Η ερώτηση μου είναι σε ένα σημείο και συγγνώμη. Ναι. Σκάω. Δεν μόνο μολύω την κουβέντα σας. Η ερώτηση μου ήταν εάν ένα έργο τέχνης, ένα συγκεκριμένο κείμενο, ένα δυστοπικό αφήγημα όπως ας πούμε το Βέλγιο Βεντέτα, επειδή χρησιμοποιείται το Βέλγιο Βεντέτα από διάφορους χώρους, από διάφορα κινήματα, επειδή παράγει συμβολισμούς όπως εξήγησε ο κ. Σκάβα, μπορεί αυτό το έργο να αποτελέσει εργαλείο από μόνο του, έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα και να χρησιμοποιηθεί ως
αφορμή για να ακολουθήσουμε την διαδρομή του Guy Fawkes ή της μετονυμίας του μέσα στο κόμμα. Ξέρεις, δεν είναι πολιτικό μανιφέστο, δεν είναι πολιτική μου γνώμη, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε βαθιά και το τι ήταν η δεκαετία του 80 που φτιάχνεται το έργο, ένα, και για ποιο λόγο αντιδρούν αυτοί που αντιδρούν σήμερα η πρόσληψη της ΒΕΟΒΕΟΥ και οποίοι πιστεύω ότι ξεφεύγουν και από τις προσπάθειες εμπνευματοποίησης της. Όχι, είναι μια... Καλά κάνετε και το διευκρινίσατε τώρα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Συμφωνώ σχετικά με αυτό ότι δεν μπορούμε να εκλάβουμε το Β ως πολιτικό μανιφέστο. Και φαντάζομαι ότι ο Άλαν Μούρι διευθυντή, αν ήταν εδώ που είναι και ιδιαίτερα εύθυκτος σε ορισμένα τέτοια ζητήματα, αν νομίζαμε, αν του λέγαμε κατά πρόσωπο ότι είναι το Β' πολιτικό μανιφέστο, μπορεί να είχαμε επεισόδια. Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι πολιτικό μανιφέστο. Αυτό που λέγαμε περί αφηγημάτων προηγουμένως, αν κάποιος θέλει να κάνει μια κατανόηση μιας εποχής ή ενός πολιτικού πνεύματος ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα διαβάσει πολιτική ανάλυση, θα διαβάσει ιστορία, θα διαβάσει ίσως τέτοια πράγματα. Η αφήγηση, ένα πράγμα το οποίο κάνει, το οποίο δεν το κάνει η περισσότερη ιστορική ή οι περισσότεροι αναλυτές, είναι ότι σου προσφέρει μια συναισθηματική κατανόηση, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο είναι το αίσθημα που παίρνει κανείς διαβάζοντας ένα βιβλίο που για τον α ή β λόγο θα το βρει υπέροχο, και άλλο το αίσθημα που θα πάρει διαβάζοντας μια εξαιρετική ιστορική πραγματεία. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι στην ουσία αυτό που γίνεται. Η συναισθηματική κατανόηση, μέσα από την οποία βεβαίως μπορεί να καταλάβεις το ίδιο πράγμα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Άλλη ερώτηση. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Θεωρώ ότι στο V for Vendetta δεν υπόθηκε καθόλου το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός φοράει μάσκα, γιατί υπάρχουν πολιτικές καταστολές. Και αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου και είναι άκρως δυστοπικό, δηλαδή μέσα στο θέμα της κουβέντας. Δηλαδή ότι, ότι φορώντας μάσκα αυτός, η πράξη του γίνεται μια ιδέα αυτού που κάνει και όχι και ξεφεύγει από τα όρια του ότι είναι άνθρωπος. Αυτό που είπατε τέλος πάντων, αλλά εκτός από αυτό που είπατε είναι ότι κατά τη γνώμη μου, το θεωρώ εγώ παράληψη, κατά δική μου γνώμη πάλι, ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβεται από μια βιομηχανία καταστολής, η οποία είναι οι κάμερες, είναι η καταγραφή του προσώπου, είναι της Ήρυδος, είναι... Ναι, θυμάστε ότι είπα το πρώτο πράγμα που είπα, ανέφερα για το μηχανιστικό κράτος, ήταν για τις κάμερες, έτσι. Οι κάμερες, by the way, τότε, το 1982 ξεκίνησε να δημοσιεύεται το ΒΙ και ολοκληρώθηκε για διάφορους λόγους η δημοσίευση του το 1988. Και το 82 και το 88, η ιδέα του να υπάρχουν κάμερες στους δρόμους ήταν επιστημονική φαντασία. Ναι, γι' αυτό γελάμε σήμερα, ας πούμε, ναι, ακριβώς επειδή για την ασφάλειά μας και για την προστασία μας υπάρχουν κάμερες στους δρόμους στις περισσότερες πόλεις του δυτικού κόσμου αυτή τη στιγμή. Και έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο, αλλά ακριβώς η εικόνα εκεί που έδειχνα ήταν η εικόνα στην οποία το μάτι ανέφερε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αναγνώριση Ήρυδας ακριβώς επειδή φοράει μάσκα. Δεν το σχολίασα, αλλά ήταν εκεί, ας πούμε, θα μπορούσατε να το δείτε. Φυσικά και είναι ότι κάποιος φοράει μάσκα για να κρύβεται από ένα καθεστώς καταστολής, αλλά νόμιζα ότι ήταν ευκόλως εννοούμενο ότι βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς καταστολής από την ώρα που μιλάμε για ένα καθεστώς φασιστικό το οποίο έχει να κάνει με παρακολούθηση ανθρώπων, με καταγραφές συνομιλιών, με το οτιδήποτε. Αν κάποιος πήγαινε και ανατείναζε το κοινοβούλιο σε κοινή θέα από όλες τις κάμερες, είναι προφανές ότι θα είχε συλληφθεί τα επόμενα 5 λεπτά. Όπως ο Guy Fawkes.
Ναι, ο Guy Fawkes δεν μπορεί να μην κάνει το ανατινάξει. Ναι, 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 ήταν και αυτό δηλαδή. Δηλαδή κρύφτηκε κατά από ψευδόνυμο που ήταν αρκετά ενδιαφέρον, αλλά δεν τα κατάφερε για πολύ, ας πούμε, γιατί υπήρχε και κάτι ακόμα από τότε, από εκείνη την εποχή, όπου λεγόταν βασανιστήρι. Από εκεί έσπασε και ομολόγησε και το όνομα του πραγματικό. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λέτε, ναι, θα έπρεπε να το αναφέρουμε. Απλά θεωρούσα ότι ήταν εύκολο συνόμενο. Τη μάσκα του Β την απαγορεύει ο κουκουλονόμος του Δένδια. Ναι, βέβαια, δεν τελείωσε πριν την τοποθέτησή μου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν μιλάμε για δυστοπία, μιλάμε άμεσα για βιολογικά στοιχεία. Και τα γεγονότα του παρόντος μας δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι οι επενδύσεις που γίνονται πλέον στη βιοτεχνολογία κοντεύουν πάρα πολύ στο Huxley και σε αυτά που έλεγε. Ότι είναι άμεσα δυστοπικό αυτό το σενάριο που λέει ότι κατασκευάζουμε τη ζωή όπως εμείς τη θέλουμε και τις δημιουργούμε βιολογικά όρια. Αυτό ήταν. Ναι. Ναι, η ερώτησή σας ακριβώς ποια είναι. Ήταν η συνέχεια, γιατί... Α, εντάξει, ωραία, ναι, ναι, το δέχομαι, ναι, είναι πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην παίξω το χαρακτήρα της γλάστρας, θα ήθελα να πω δύο πράγματα κι εγώ. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω για τη δυστοπία είναι ότι, καταρχήν, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Σκάβαπλου είναι πολύ σημαντικό, και που νομίζω ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, είναι της ιδιοποίησης. Δηλαδή, αυτές οι μεταλλαγές συνέχεια, οι οποίες τελικά χάνουμε το κέντρο βάρους και βέβαια το ότι αντέδρασε ο δημιουργός, ο οποίος δημιουργός αντιδρά γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που κάνει είναι συγχρονικό στην εποχή του, καταλαβαίνει ότι ξεπεράστηκε, γι' αυτόν τον λόγο διαμαρτύρεται, γιατί του πειράζουν κάτι το οποίο ίδιος ξέρει πώς το είπε και γιατί το είπε. Η δεύτερη μικρή παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει ένα δυστοπικό βιβλίο το οποίο είναι εξαιρετικό και ίσως δεν αναφέρεται τόσο συχνά. Και υπάρχει στην αφάνεια παρότι είναι ουσιαστικά όχι απλά ο προάγγελος, αλλά το πατρόν πάνω στο οποίο έγινε το 1984 και είναι το εμείς του Γευγένη Δαμιάτη, το οποίο είναι μεσοπόλεμος, δεν έχει γίνει καν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δεκαετία του 20. Του 20. Και ο Δαμιάτη ουσιαστικά διατυπώνει στην πραγματικότητα πολύ καθαρά την πρόθεση που υπάρχει από την εξουσία, τη σταλινική εξουσία για την εποχή, όχι μόνο βιολογικά, αλλά σε κάθε επίπεδο. Είναι δηλαδή οι ομοιότητες με το 1984 είναι τόσο χτυπητές, τόσο σημαντικές, ακόμα και στο ειδήλιο που γίνεται εκτός των τυχών που κάνει ο κεντρικός ήρωας, που μας πείθει ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο εξελίσσεται μέσα σε όλες τις δεκαετίες. Και αυτό το σημαντικό που είναι ο διάλογος που κάνουν οι καλλιτέχνες, οι πολιτικοποιημένοι με την Νίνα ή τον άλλο τρόπο, με αυτό που είναι η απολυταρχία και με την οποία παλεύουν και αναλόγως έχουμε αποχρώσει και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης. Θέλω να γυρίσω όμως και στο κλείσιμο, στο Μάους, το οποίο το ξεχάσαμε λιγάκι, και να γυρίσω για να πω ότι εδώ έχουμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, αφού τα βάλαμε το ένα δίπλα στο άλλο, και που είναι και η διαφοροποίηση, πολύ σημαντική διαφοροποίηση δύο πολιτισμών. Δηλαδή, έχουμε τον πολιτισμό τον εβραϊκό, που είναι προφορικός, που είναι πολύ σημαντική η ανάγκη που έχει στο Μουραγούν ιστορία, είναι τόσο συγκλονιστικό, ακριβώς γιατί μέσα από αυτό το λόγο, το προφορικό που γίνεται κόμιξ. Τον κάνει κόμιξ ως επίγελμα, είναι ο προφορικός λόγος στην πραγματικότητα. Επιβιώνει η μεγάλη πληγή, δηλαδή έχουμε ένα λαό ο οποίος αυτό το κλαυσίγελο που λέγαμε, έτσι, συνηθίζουν μέσα και από το κλάμα να έχουν γέλιο οι Εβραίοι. Έχουμε τη φωνή του θύματος, που είναι ζεστή και που είναι η φωνή του αίματος. Ενώ ο Αγγλοσάξονας είναι ψυχρός, είναι πάρα πολύ ψυχρός σε όλες τις εκφράσεις. Σε όλες τις εκφράσεις είναι ουσιαστικά φιλελεύθερος, γιατί ο αναρχισμός έχει βάση του φιλελευθερισμού και δεν υπάρχει αναρχισμός που στη βάση του να είναι κομμουνιστικός ή να έχει βάση του σοσιαλισμού. Γι' αυτό και αντιπαρατίθεται στο φασισμό που είναι το άλλο του άρθρο. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά γιατί στην πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετικά αυτά τα δύο πράγματα. Δυστοπικά μένουν και τα δύο. Στη μία περίπτωση έχουμε το θύμα που μιλάει και μιλάει για την απολυταρχία και για τον φασισμό. Στην άλλη περίπτωση έχουμε ένα φασισμό πολύ σκληρό. Αλλά τον βλέπουμε στο πώς θέλει κάποιος να τον καταστρέψει και δεν μπαίνει στη διαδικασία την ανθρώπινη. Δεν μιλάει ο άνθρωπος και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Επομένως, το Μάους έχει πολλά περισσότερα να πει στο τι έχει να κάνει πια
με την προσωπική, με την ατομική ιστορία των ανθρώπων, που όμως είναι και καθολική. Και του θύματος. Του θύματος. Και απλά να προσθέσω, γιατί δεν είπα τίποτα για τον Μάμους όντως, να προσθέσω ότι συμφωνώντας με αυτά που είπαν οι αγαπητοί συμπεριστές, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το Μάους είναι μια ιστορία για ακριβώς φτιαγμένη με ιδανικό κοινό τους ανθρώπους που θέλουν να προσπαθήσουν να καταλάβουν το ολοκαύτωμα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ακούμε για το ολοκαύτωμα για πρώτη φορά και μας φαίνεται αδιανόητο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την τύχη, ξέρω εγώ, να μην έχουμε κάποιο είδους προσωπική ανάμειξη με αυτό. Αλλά κάποιοι από εμάς δεν είναι τόσο τυχεροί. Το θέμα είναι ότι ο Σπίγκελμαν, επειδή ακριβώς ο ίδιος προσπαθούσε να καταλάβει τον πατέρα του, προσπαθούσε να καταλάβει τι ήταν ακριβώς αυτό που δημιούργησε τον άνθρωπο αυτό και τον έκανε ακριβώς αυτό που είναι σήμερα, με τα προβλήματα που είχαν, με τα οτιδήποτε, ήταν και η διαδικασία με την οποία ξεκίνησε να γράφει στην ουσία το βιβλίο. Και υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να δούμε τα πάντα και τον ανθρωπομορφισμό με τα ζώα και την όλη αυτή η κατάσταση. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι μια ιστορία μέσα από την οποία κάποιος που έρχεται απ' έξω από αυτή την κατάσταση προσπαθεί να καταλάβει κάτι τόσο τερατώδες, προσπαθεί να χωρέσει στο μυαλό του κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφτεί με οποιοδήποτε σχεδόν τρόπο. Ναι. Ναι. Αυτό το μικρό διάλειμμα δυναμίας δεν είναι... Α, ωραία, χαίρομαι. Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω, αλλά με σταμάτησες, εντάξει. Λοιπόν... νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάτι άλλο, μην είναι ότι μάλλον... Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ...